επίσης και για την ωραία εισαγωγή. Μία μικρή λεπτομέρεια, θα μιλήσουμε λίγο επιγραμματικά για την επιλογή αστροναυτών. Η επιλογή αστροναυτών στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε στην ουσία τον Νοέμβριο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μία συνέχεια. Έτσι, υπάρχουν και χώρες που δεν εκπροσωπήθηκαν εξ αρχής, αλλά κατάφεραν να εκπροσωπηθούν στη συνέχεια. Επομένως, δεκτές οι ευχές, και για μένα δεν είναι κάτι προσωπικό, αλλά κάτι εθνικό. Δηλαδή, όντως είχα τη χαρά και την τύχη να είμαι στο τελικό στάδιο. Είναι η πρώτη φορά για την Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε Έλληνας ή Ελληνίδα βρεθεί και καταφέρει να εκπροσωπήσει τη χώρα σε κάτι τέτοιο, είναι μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Για να επανέλθουμε στην παρουσίαση, πρώτα απ' όλα είναι χαρά να κάνουμε αυτή την σύνδεση απόψε. Το θέμα είναι ο άνθρωπος στο διάστημα, δηλαδή το διάστημα το οποίο προφανώς το εξερευνούμε με πολλούς τρόπους, με δορυφόρους, με αποστολές μη επανδρωμένες, αλλά και με επανδρωμένες αποστολές. Αυτός είναι ο χώρος που εργάζομαι, όπως είπαμε. Και για μένα, μάλλον να ξεκινήσω με το εξής, μία μικρή υποσημείωση. Είχα ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα με την παρουσίαση, με το PowerPoint σήμερα. Νομίζω είναι από τις ελάχιστες φορές που δεν την έχω κάνει backup στο Dropbox. Επομένως, έσωσα ό,τι μπορούσα. Θα δείτε μερικά slide τα οποία μου έχουν μείνει στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Λείπουν μερικά μικρά κομματάκια, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ξεκινώντας λοιπόν, κάνω μία μικρή εισαγωγή, γιατί έχω τη χαρά να εργάζομαι στον χώρο της διαστημικής ιατρικής, το οποίο δεν ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς πώς βρίσκεται σε αυτό το χώρο. Και να πω εξ αρχής ότι είμαι απόφοιτος του ΑΠΘΙΤΑ της ιατρικής. Η διαστημική, ή αν θέλετε αεροδιαστημική ιατρική, δεν είναι μια ειδικότητα, δεν αναγνωρίζεται ακόμα σαν ειδικότητα στην Ευρώπη. Έτσι, αναγνωρίζεται στην Αμερική, στην Ευρώπη ακόμα δεν το έχουμε σαν αναγνωρισμένη ειδικότητα. Επομένως, το πώς καταλήγει κανείς εκεί είναι αρκετές φορές μια ερώτηση που μου γίνεται και μου αρέσει να το μοιράζομαι, γιατί για όλους όσους ασχολούνται με το διάστημα, είτε στον χώρο των επανδρωμένων είτε των μη επανδρωμένων αποστολών και ερευνών, ο καθένας και η καθεμιά πρέπει να βρει κάπως το δρόμο του. Οπότε για μένα συνοπτικά, εγώ έκανα τις σπουδές μου, όπως είπε και ο κύριος Γιούρας, στο Αριστοτέλειο. Στη συνέχεια έκανα ένα μάστερ στο Στρασβούργο, το οποίο είναι διεθνές και είναι γενικά για θέματα διαστήματος. Είχε και ιατρική, αλλά όχι μόνο. Και στη συνέχεια εργάστηκα στην Ανταρκτική για ένα χρόνο, σε ένα χώρο που είναι ένα διαστημικό ανάλογο, δηλαδή εξομοιώνει κάποιες από τις δυσκολίες της διαβίωσης στο διάστημα, ως γιατρός. Και μέσω αυτής της εμπειρίας σίγουρα βοηθήθηκα για να συνεχίσω στο χώρο αυτό. Επομένως, κάπως έτσι βρέθηκα από το 2017 να εργάζομαι στην Τουλούζ σε κάποιες κλινικές μελέτες εξομοίωσης της ανθρώπινης φυσιολογίας σε έλλειψη βαρύτητας. Φυσικά, όταν είμαστε στη Γη δεν υπάρχει έλλειψη βαρύτητας, αλλά την εξομοιώνουμε με κάποιους τρόπους, όπως θα δούμε. Και από το 2018 εργάζομαι σαν γιατρός σε υποστήριξη των αποστολών των Ευρωπαίων αστροναυτών. Και όπως είπε σωστά ο Γιάννης, οι δύο μεγάλες αποστολές που υποστήριξα από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν του Λούκα Παρμιτάνο το 2019 και του Τωμόπες και το 2021, μαζί μάλιστα με τις δυσκολίες που είχε ο COVID την διεκπαιρέωσή της. Και περιστασιακά έχω συμβάλει σε εκτοξεύσεις ή σε προσαλασσώσεις άλλων αστροναυτών, και μάλιστα φέτος έχουμε μπροστά μας, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο, την αποστολή του Δανού αστροναύτη Ανδρέας Μόγκενσεν από πλευρά Ευρωπαϊκή, οπότε έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε πάνω σε αυτή. Αγαπημένο στίχος και ποίημα, νομίζω για πολλούς και πολλές από εμάς, του Καβάφη. Και πάλι θα αναφερθώ εγώ στο Αριστοτέλειο, γιατί το ταξίδι για μένα ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο. Επομένως, όταν πας στον πνευμόνιο Δυθάκη, να εύχεσαι ο δρόμος να είναι μακρύς, και κάθε εμπόδιο είναι μια περιπέτεια στην ουσία. Νομίζω είναι ωραίο να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Η φωτογραφία είναι από την Ανταρκτική, όπου είχα τη χαρά να βρεθώ το 2014, στο πλαίσιο που αναφέραμε της εξομοίωσης διαστημικών αποστολών σαν γιατρός. Επίσης, να αναφερθούμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ελλάδα, σαν κράτος, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από το 2005. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος στην ουσία δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκει, θα λέγαμε, στα κράτη-μέλη του, τα οποία είναι αρκετά, είναι 22 μέλη και κάποια συνεργαζόμενα. Και η ESA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, στην ουσία τι κάνει?
υλοποιεί, θα λέγαμε, και σχεδιάζει ό,τι έχει σχέση με το διάστημα στην Ευρώπη. Πολλές φορές συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές φορές ανεξάρτητα. Και φυσικά σε ένα πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας με άλλες χώρες. Εμείς, για παράδειγμα, που ασχολούμαστε με τους αστροναύτες στο πρόγραμμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, τον οποίο βλέπετε και στη φωτογραφία κάτω, έχουμε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και τον Καναδά. Σε αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν άλλες διεθνείς συνεργασίες. Και βλέπετε στις δύο πάνω φωτογραφίες τις κύριες συνεισφορές της Ευρώπης στο πρόγραμμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, το εργαστήριο Columbus, το οποίο είναι ένα εργαστήριο, ένα κομμάτι, θα λέγαμε, του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού που διεξάγεται έρευνα ιατρική, βιολογίας, φυσικής, χημίας και ούτω καθεξής. Και δεξιά βλέπετε ένα μικρό διαστημόπλιο, το οποίο μετέφερε, έχει σταματήσει να λειτουργεί, μετέφερε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προμήθειες. Όχι λοιπόν αστροναύτες συγκεκριμένο, αλλά προμήθειες. Και φυσικά οι άνθρωποι που εργάζονται στο περιβάλλον αυτό από την Ευρώπη είναι οι Ευρωπαίοι αστροναύτες. Αριστερά βλέπετε την επιλογή του 2009, και εδώ είναι ένα από τα slide που δεν πρόλαβα να αλλάξω. Στο κέντρο θα έπρεπε να έχουμε τη φωτογραφία από τους αστροναύτες που επέλεξε τώρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Για ποιο λόγο λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά όσον αφορά τις επανδρομένες αποστολές? Πρώτα απ' όλα, κύριος στόχος είναι η έρευνα. Βλέπετε αριστερά πάνω ένα ερευνητικό πείραμα που κάνει η Αμερικανίδα αστροναύτης Κριστίνα Κουκ, η οποία ηρίστον παρόδο πρόσφατα θα είναι μία από τους αστροναύτες που θα συμμετέχει στην αποστολή Artemis 2, δηλαδή την αποστολή που θα κάνει το γύρο, θα γυρίσει γύρω από τη Σελήνη. Είναι η πρώτη φορά που θα επιστρέψουμε τόσο κοντά στη Σελήνη από την εποχή του Νίλ Άρμστρονγκ. Και βεβαίως ο στόχος στο μέλλον, στις επόμενες αποστολές Artemis, είναι να δημιουργηθεί ένας μικρός σταθμός γύρω από τη Σελήνη, τον οποίο βλέπετε κάτω αριστερά, με αρκετά σημαντική ευρωπαϊκή συμμετοχή, πιο μεγάλη από ό,τι έχουμε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, και αργότερα, τα επόμενα χρόνια, να δημιουργηθεί και μια βάση στην επιφάνεια της Σελήνης. Επομένως, όλα αυτά γίνονται με στόχο την έρευνα που δεν μπορούμε να κάνουμε στον πλανήτη μας, έτσι, είτε όταν είμαστε σε τροχιά, η έλλειψη βαρύτητας μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πολύ περισσότερο όλες τις επιστήμες, είτε ανακαλύπτοντας, αν θέλετε, έναν άλλο κόσμο όπως η Σελήνη και βλέποντας παραπέρα σε μια πιο μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στο χώρο αυτό. Γιατί με τις αποστολές που είχαμε στο παρελθόν, είχαμε μια πρώτη επαφή και εξερεύνηση της Σελήνης, αλλά χωρίς μόνιμη παρουσία, χωρίς μακροχρόνια, αν θέλετε, καλύτερα παρουσία. Για να έρθουμε στα ιατρικά, ο λόγος που υπάρχουν γιατροί και ιατρικές ομάδες που εργάζονται στον χώρο της υποστήριξης των αστροναυτών είναι ότι το διαστημικό περιβάλλον επηρεάζει τον οργανισμό μας ποικιλοτρόπως. Και το ανθρώπινο σώμα έχει με έναν εντυπωσιακό τρόπο, θα λέγαμε, εξελιχθεί, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις συνθήκες διαβίωσης στη Γη. Επομένως, όταν φεύγουμε από τη Γη και αλλάζουν κάποιες παράμετροι, σίγουρα έχουμε κάποια αναμενόμενα, αλλά και κάποια μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Φυσικά, ένα από τα πιο σημαντικά που είναι παρόν σε οποιαδήποτε ταξίδι πέραν του πλανήτη μας είναι ο κίνδυνος απώλειας της ζωής. Και θα δείτε πως υπάρχουν 18 θάνατοι αστροναυτών ή κοσμοναυτών, οι οποίοι κυρίως τα πρώτα χρόνια της διαστημικής εξερεύνησης συνέβησαν. Το τελευταίο ατύχημα το οποίο εγώ θυμάμαι, ήμουν νομίζω μαθητής και το θυμάμαι στις ειδήσεις, ήταν το 2003, το βλέπετε κάτω δεξιά, η έκρηξη του διαστημικού λεωφορείου Κολούμπια, στην οποία έχασαν τη ζωή τους και οι 7 επιβαίνοντες. Πλέον από το 2003 και μετά δεν έχουμε απώλεια ζωής ευτυχώς, ούτε γενικά κάποιο μεγάλο ατύχημα. Είχαμε μόνο μικροατυχήματα διαχειρίσιμα. Επομένως, για μένα μου αρέσει σαν, θα λέγαμε, προσέγγιση το ότι στον χώρο της διαστημικής ιατρικής αναπτύσσεται πάρα πολύ η πρόληψη, και αυτό είναι σίγουρα προτιμότερο. Ελπίζω να μεταφέρεται αυτό στο βαθμό που είναι δυνατό και στον χώρο της καθημερινής ιατρικής, γιατί η πρόληψη πάντα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία. Εκτός λοιπόν από την απώλεια ζωής, όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο ακραία, υπάρχουν άλλες αλλαγές στο σώμα μας, τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε.
Και θα αναφέρω κάποιες παραμέτρους που είναι διαφορετικές σε σχέση με την ζωή στη Γη. Ένας από αυτούς είναι η απομόνωση. Η απομόνωση τι εννοούμε, ότι όταν ένας αστροναύτης είναι σε αποστολή, δεν μπορεί να βγει από το διαστημόπλοιο όποτε θέλει, δεν μπορεί να επιστρέψει στη Γη όποτε θέλει. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε εκένωση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Μάλιστα, έχει υπολογιστεί ότι σε 24 με 48 ώρες το πολύ, ένας αστροναύτης ή μία αστροναύτης μπορεί να έρθει από το διάστημα και να βρίσκεται σε νοσοκομείο στη Γη. Και νομίζω ότι πλέον είμαστε πιο κοντά στο 24ωρο. Δηλαδή, είναι εφικτό να παρέχουμε τριτοβάθμια περίθαλψη σχετικά άμεσα. Αντίθετα, τώρα που θα επιστρέψουμε στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια, αυτό θα είναι αρκετά πιο δύσκολο να συμβεί. Επομένως, το στοιχείο της απομόνωσης από τη μία ενέχει μάλλον τον ιατρικό κίνδυνο ή σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει η ομάδα να διαχειριστεί μόνη της, χωρίς μεγάλη βοήθεια από τη Γη, το συμβάν. Και πέραν τούτου επιδρά και στην ψυχολογία όπως θα δούμε. Δηλαδή, όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα χώρο που δεν υπάρχουν αλλαγές, που δεν υπάρχουν εξωτερικά ερεθίσματα, σαφέστατα υπάρχει μία άμεση αλλά και μία έμεση θα λέγαμε, μη άμεσα αντιληπτή επίδραση στην ψυχολογία του. Αυτό το έζησα αρκετά στην Ανταρκτική, όπου έμεινα για ένα χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης. Μάλλον τον ένα χρόνο, οι 9 μήνες ήταν σε απομόνωση. Οπότε αυτή ήταν μια εξομοίωση των δυσκολιών που βιώνουν οι αστροναύτες στο διάστημα. Εκτός από αυτό, όταν φεύγουμε από τον πλανήτη μας, επηρεάζονται και άλλες λειτουργίες, όπως ο ύπνος. Και θα φανταστεί κανείς ότι ο ύπνος επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το ηλιοβασίλεμα. Έχουμε αυτά που λέμε, είναι ένας γερμανικός όρος, Zeitgeber, έτσι, δηλαδή αυτό που μας δίνει το χρόνο. Στην ουσία είναι κάποιες αναφορές που παίρνει το σώμα μας για να καταλάβει πότε έρχεται η ώρα να ξεκουραστεί. Το φως στο ηλιακό είναι ένας κύριος τέτοιος παράγοντας, ο οποίος λείπει στο διάστημα. Στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στην ουσία, οι αστροναύτες βλέπουν 16 ανατολές και δύσεις του ηλίου καθημερινά. Επομένως, λείπει ο ομαλός κυρκάδιος ρυθμός, όπως λέμε, δηλαδή ότι σε ένα 24ωρο θα δω μία φορά την ανατολή του ηλίου και μία φορά τη δύση του ηλίου. Άρα το σώμα μου ξέρει, γνωρίζει πότε είναι η ώρα της ανάπαυσης. Έχει μία σχέση με το jet lag, έτσι, όταν ταξιδεύουμε μακριά, πάλι επηρεάζεται ο ύπνος μας. Εκτός από αυτό, άλλοι παράγοντες που διαχειριζόμαστε από ιατρικής πλευράς είναι ο φόρτος εργασίας. Φανταστείτε ότι η παραμονή ενός ανθρώπου και η συντήρηση της ζωής στο διάστημα έχει ένα σημαντικό κόστος, το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο αποδοτικό γίνεται. Αυτό για μας πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη προσοχή στο πόσο φόρτο εργασίας δίνουμε στους αστροναύτες. Και μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου μέχρι τώρα ότι πολλές φορές τους ζητάμε να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, το οποίο ενέχει τον κίνδυνο να ξεπεράσουμε κάποια όρια. Φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την υπομονή τους και για την ανοχή τους σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά και πάλι πρέπει να σεβαστούμε τις παραμέτρους αυτές, να μην το παρακάνουμε όσον αφορά το φόρτο εργασίας, είτε πρόκειται για έρευνα, έτσι, είτε για κάτι άλλο. Εκτός από αυτό, από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία και την φυσιολογία, έχουμε να διαχειριστούμε και παράγοντες περιβαλλοντικούς. Για παράδειγμα, το θόρυβο. Είναι κάτι για το οποίο συχνά δεν το σκεφτόμαστε, δεν το έχουμε κατά νου. Ωστόσο, ένας διαστημικός σταθμός ή ένα διαστημόπλοιο, αν θέλετε, μία κάψουλα, έχει τόσο μεγάλη πυκνότητα, θα λέγαμε, τεχνικών υποδομών, που υπάρχει πάντα ένας θόρυβος. Αυτό, για παράδειγμα, επηρεάζει τον ύπνο. Μπορεί να επηρεάσει επίσης την ψυχολογία. Εκτός αυτού, πρέπει πάντα, σαν γιατροί, να ελέγχουμε τον μικροβιακό φορτίο που υπάρχει είτε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είτε στη Σελήνη στο μέλλον, αλλά και άλλες παραμέτρους όπως το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα κτλ. Μάλιστα, στις πρώτες χρονιές του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ήταν αρκετά συχνό να έχουν οι αστροναύτες πονοκέφαλο, ακριβώς επειδή τα φίλτρα που καθάριζαν, θα λέγαμε, το διοξείδιο του άνθρακα δεν ήταν τόσο αποδοτικά. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να έχουμε ιατρική υποστήριξη για τους αστροναύτες. Και συνεχίζοντας, αυτό είναι ένα slide της NASA με μία σύνοψη. Άλλα πράγματα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η ακτινοβολία. Έτσι, φεύγουμε όταν πετάμε στο διάστημα, βγαίνουμε από τη Γη. Επομένως, τι βιώνουμε? Βιώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες ακτινοβολίας. Αυτό εν μέρη συμβαίνει και όταν παίρνουμε υπερατλαντικές πτήσεις. Έτσι, ένα αεροπλάνο που κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, ας πούμε ένα ταξίδι 10 ωρών, πετάει πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα. Άρα,
έχει λιγότερη προστασία το σώμα μας από την ατμόσφαιρα την ίδια, η οποία διαχέει την ακτινοβολία, και από την μαγνητόσφαιρα της Γης. Πόσο μάλλον όταν πάμε πιο μακριά, όταν βγαίνουμε από την ατμόσφαιρα και πηγαίνουμε στο διάστημα. Αυτό για μας είναι σημαντικό γιατί πρέπει να τηρούμε κάποια όρια για τους αστροναύτες. Πρέπει να βεβαιωθούμε πρώτον ότι δεν θα βρεθούν εκτεθειμένοι σε κάποια οξεία φάση ακτινοβολίας, είτε ηλιακής, είτε από το βαθύ ουρανό, όπως λέμε, από πιο μακριά, από εκρήξεις σούπερνόβα κτλ. Και επίσης να βεβαιωθούμε ότι ακόμα και οι ροή της ακτινοβολίας να είναι σταθεροί και αναμενόμενοι, ότι δεν θα περάσουν κάποια όρια τα οποία θα μπορούν να αυξήσουν πολύ τον κίνδυνο καρκινογέννησης στο μέλλον. Άρα έχουμε έναν οξύ κίνδυνο και έναν κίνδυνο πιο μακροπρόθεσμο να διαχειριστούμε. Όσον αφορά το μυϊκό και το μυοσκελετικό μάλλον σύστημα, εμένα μου αρέσει να λέω ότι σε μία μέρα που δεν κάνω τίποτα, που απλά προχωράω μέσα στο σπίτι μου, παρόλα αυτά εξασκώ τους μυς μου. Δηλαδή, ακόμα και να στέκομαι ή τώρα που κάθομαι, έχω κάποιους μύες στην πλάτη ή στον κορμό μου, οι οποίοι εργάζονται για να με διατηρήσουν σε αυτή τη θέση. Όταν βρισκόμαστε στο διάστημα, σε έλλειψη βαρύτητας ή σε μερική βαρύτητα, όπως ισχύει στη Σελήνη, όπου η βαρύτητα είναι περίπου το 1 έκτο της Γήινης, αυτοί οι μυς ατροφούν. Είναι κάτι το αναμενόμενο, γιατί δεν έχουν να αντιπαλέψουν τη βαρύτητα. Όσον αφορά τα οστά δε, εκτός του ότι η οστική πυκνότητα μειώνεται, έχουμε επίσης ένα θέμα στην αρχιτεκτονική. Τα οστά είναι ένα θαυμάσιο, θα μου επιτρέψετε να πω, σύστημα, το οποίο ένα οστό την ίδια στιγμή αποδομείται από τον εαυτό του και ξαναχτίζεται. Έχουμε τις οστεοκλάστες και οστεοβλάστες. Αυτό όταν γίνεται στη Γη, η αρχιτεκτονική με την οποία επανασυντίθεται το οστό είναι συγκεκριμένη και είναι, θα λέγαμε, ενάντια στις δυνάμεις της βαρύτητας. Όταν όμως δεν υπάρχει βαρύτητα, το οστό αποδομείται όπως πριν, αλλά ξαναδημιουργείται με πιο τυχαίο τρόπο. Και έτσι όταν επιστρέψει ένας αστροναύτης σε περιβάλλον βαρύτητας, είναι πολύ πιο δύσκολο ένα οστό να ανταπεξέλθει στο βάρος, στις δυνάμεις που δέχεται. Εκτός αυτού, με τη μειωμένη οστική πυκνότητα που έχει κάποιος όταν μένει αρκετούς μήνες στο διάστημα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχει κατάγματα όταν επανέλθει στη Γη. Για να πάμε και στο καρδιαγγειακό, και εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι αναμενόμενες. Εξάλλου να πούμε ότι οι άνθρωποι πετάνε στο διάστημα από την εποχή του Γκαγκάριν, το 61. Επομένως, έχει χτιστεί, αν και είναι λίγοι αριθμητικά οι αστροναύτες, έχει χτιστεί ένας ικανός αριθμός ώστε να μπορούμε να εξάγουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Περιμένουμε λοιπόν ότι η λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων μεταβάλλεται και στην ουσία στην αρχή έχουμε μία μετατόπιση του ενδογειακού όγκου, όπως λέμε, δηλαδή του όγκου του αίματος που έχουμε μέσα στα αγγεία μας προς το κεφάλι και προς το πάνω μέρος του σώματος. Επίσης, οι αστροναύτες στις πρώτες μέρες στο διάστημα, αλλά και τις πρώτες μέρες μετά την επιστροφή τους, έχουν ναυτίες και μια μερική, θα λέγαμε, απώλεια ισορροπίας. Και επίσης, στην αρχή συνήθως της αποστολής, συγγνώμη, στα μέσα και μετά της αποστολής, παρουσιάζουν και κάποιες αλλαγές στο ενωσιακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι δεν είναι τόσο αποδοτικοί οι περισσότεροι ή περισσότερες σε επίπεδο γνωσιακών λειτουργιών, ας πούμε στις διεργασίες που πρέπει να κάνουν. Τους είναι πιο δύσκολο να εκτελέσουν ένα πείραμα, να κάνουν έναν υπολογισμό. Αυτό είναι κάτι που εν μέρη το βιώσαμε και εμείς στην Ανταρκτική και είναι πολυπαραγωγικό. Ένας από τους παράγοντες έχει να κάνει και με τα μειωμένα εξωγενή ερεθίσματα. Εκτός λοιπόν από αυτά που είναι αρκετά πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ήδη και για τα οποία έχουμε αναπτύξει σε καλό βαθμό, θα έλεγα, κάποια αντίμετρα, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία ανακαλύπτουμε όσο επεκτείνουμε, θα λέγαμε, και το πού πηγαίνει ο άνθρωπος, έτσι, με την επιστροφή στο φεγγάρι, αλλά και τη χρονική διάρκεια των αποστολών. Και θα σας μιλήσω για κάποια από αυτά. Αυτό είναι ένα από τα slide που δεν πρόλαβα να διορθώσω, επομένως θα το δείτε στα γαλλικά, αλλά θα το εξηγήσουμε όπως μπορούμε. Υπάρχει ένα ακτικόλεξο, το οποίο λέγεται SANS. Αυτό στα αγγλικά σημαίνει Space Flight Associated Neuro-Ocular Syndrome. Θα λέγαμε ότι είναι ένα σύνδρομο που έχει να κάνει με τα μάτια μας, έτσι νευρο-οφθαλμικό θα λέγαμε στα ελληνικά, και προέρχεται από την πτήση στο διάστημα. Τι συμβαίνει στην ουσία, είναι κάτι επίσης που έχει ανακαλυφθεί σχετικά πρόσφατα το 2005.
Στην ουσία, κάποιοι από τους αστροναύτες που στέλνουμε στο διάστημα για μακρύ χρόνο, για αποστολές του τύπου των 6 μηνών, επιστρέφουν έχοντας αναπτύξει δυσκολίες όρασης. Δεν έχει ερμηνευτεί ακριβώς για ποιο λόγο. Είναι σίγουρο ότι είναι πολυπαραγοντικό θέμα. Σίγουρα παίζει ρόλο η έλλειψη βαρύτητας, η ανακατανομή του αίματος και του ενταγιακού όγκου στο σώμα. Και στην ουσία, κάποιοι από τους αστροναύτες που επιστρέφουν επανέρχονται, η οπτική τους οξύτητα επανέρχεται, ενώ σε κάποιους δεν επανέρχεται ποτέ και για μια ζωή, θα λέγαμε, υποφέρουν από κάποιες αλλαγές στο βάθος του οφθαλμού. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα για μένα, γιατί δείχνει ότι αξίζει να κάνουμε έρευνα σε ακραία περιβάλλοντα, γιατί πάντα μαθαίνουμε πολύ περισσότερα και πάντα υπάρχουν καινούργια πράγματα να ανακαλύψουμε σε σχέση με αυτά που κάνουμε σε πιο συμβατικά εργαστήρια. Και επομένως, όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση. Και αν θέλετε, και όλα τα αντίμετρα ή τις θεραπείες που έχουμε για τους αστροναύτες, μπορούμε να τα μεταφέρουμε στην κοινότητα και άρα όλοι και όλες μας να υποφεληθούμε από αυτά. Ένα άλλο παράδειγμα, επίσης στο slide στα γαλλικά, με συγχωρείτε γι' αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό που λέμε venous thromboembolism, δηλαδή στην ουσία ανάπτυξη θρόμβων μέσα στις φλέβες. Ήταν στην αρχή της εργασίας μου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών σαν γιατρός το 2018 που ανακαλύφθηκε, έτυχε μάλλον η πρώτη τέτοια περίπτωση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί οι αστροναύτες που στέλνουμε στο διάστημα είναι άνθρωποι τελείως υγιείς. Μάλιστα, όπως θα σας πω στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε πολλές φορές ιατρικά τεστ ώστε να βεβαιωθούμε ότι είναι σε θέση να πετάξουν χωρίς κίνδυνο. Άρα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό σε έναν υγιέστατο οργανισμό, πρόσφατα ελεγχθέντα, να βλέπει κανείς ανάπτυξη θρόμβων. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει να κάνει με το γεγονός πάλι ότι ελλείψη της βαρύτητας, το αίμα στις φλέβες μας, αντί να πάει προς μία κατεύθυνση, σε μερικές φλέβες μεγάλες, όπως τις φαγίτιδες, γυρνάει λίγο προς τα πίσω. Και στην ιατρική υπάρχει ένα δόγμα, θα λέγαμε, που λέμε στάση ίσον λίμωξη. Δηλαδή, όταν κάτι είναι στάσιμο, όταν δεν κινείται, μιλάμε για υγρά φυσικά, τότε δημιουργείται μία λίμωξη. Ή σε αυτή την περίπτωση όχι μία λίμωξη, αλλά μία θρόμβωση. Δηλαδή, σχηματισμός ενός θρόμβου, ο οποίος μπορεί να έχει μεγάλο κίνδυνο για την υγεία του αστροναύτη. Επομένως, πάλι πολύ πρόσφατα, το 2018, ανακαλύφθηκε μία τέτοια περίπτωση. Και γι' αυτό το λόγο εδώ βλέπετε μια εικόνα από τους υπερήχους που κάνουμε πριν την πτήση και πλέον και εν πτήση. Ο ένας αστροναύτης με καθοδήγηση από το έδαφος κάνει στον άλλον ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχει αναπτυχθεί κάποιος τρόμος και ότι η ροή του αίματος είναι φυσιολογική. Να σας πω για το ενδιαφέρον του θέματος ότι στην αποστολή εκείνη χρειάστηκε να στείλουμε με ένα κάργο vehicle που λέμε, δηλαδή με ένα μικρό διαστημόπλιο που μεταφέρει προμήθειες, όχι ανθρώπους, αναγκάστηκε να προσθέσουμε σε αυτό το διαστημόπλιο κάποια φάρμακα για τον αστροναύτη που ανέπτυξε αυτό το πρόβλημα. Επομένως, δεν υπήρχε πρόβλεψη μέχρι τότε για κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι εντελώς αναπάντεχο. Εδώ έχω μερικές εικόνες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών όπου εργάζομαι από το 2018. Και στην ουσία είναι ο χώρος που υποστηρίζει τους Ευρωπαίους αστροναύτες στις αποστολές τους στο διάστημα. Και θα δείτε πως υπάρχει ένα κομμάτι ιατρικό, υπάρχει ένα κομμάτι εκπαίδευσης, δηλαδή οι συνάδελφοι οι οποίοι εκπαιδεύουν τους αστροναύτες στο πώς να διαχειριστούν το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο πώς να εκτελέσουν τα πειράματα που θα κάνουν. Και υπάρχει και μία ομάδα που τους υποστηρίζει σε θέματα που λέμε administrative ή σε θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα διαχειριστούν το χρόνο τους, ο οποίος είναι πολύτιμος και ούτω καθεξής. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχουν μερικές εικόνες παρεπιπτόντως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών είναι επισκέψιμο. Εάν θέλει κάποιος ή κάποια να το επισκεφθεί, μπορεί με ένα mail στην υποδοχή να κανονίσει ποια μέρα και ώρα να έχει μία ξενάγηση και θα δείτε ότι είναι ένα μικρό κέντρο σε σχέση με άλλες διαστημικές υπηρεσίες, ωστόσο αρκετά πολύτιμο για μας. Μέσα βλέπετε ότι υπάρχουν και κάποιες μακέτες στις οποίες εκπαιδεύονται οι αστροναύτες, είναι μακέτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και μία μικρή πισίνα. Θα σας μιλήσω για αυτήν όταν δούμε και την αντίστοιχη στην Αμερική. Όσον αφορά το ρόλο τον ιατρικό
Αναφέραμε πριν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θέλουν μια διαχείριση, μια προετοιμασία και μια πρόβλεψη για τους αστροναύτες. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό είναι να πούμε ότι ένας γιατρός ή μια γιατρός δεν επαρκεί για να παρέχει τη βοήθεια αυτή. Είναι μια ομαδική δουλειά και θα δείτε πως υπάρχουν άνθρωποι πολλών ειδικοτήτων. Έτσι βλέπετε ότι υπάρχουν ειδικοί για τη γυμναστική, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν μηχανικοί που γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργούν κάποιες ιατρικές συσκευές στο διάστημα. Επομένως, μια μεγάλη ομάδα που θα λέγαμε έχει στην κορυφή της τον αστροναύτη ή την αστροναύτη και από κάτω μια πλατιά βάση ώστε να παρέχει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να αποδώσει η έρευνα που εκτελεί ο αστροναύτης. Είπα στην αρχή ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ειδικότητα ακόμα στην Ευρώπη η διαστημική ιατρική. Ωστόσο, εμείς που εργαζόμαστε στο πρόγραμμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και αργότερα και στο πρόγραμμα της Σελήνης, περνάμε κάποια εκπαίδευση και κάποιες εξετάσεις. Στην ουσία, παίρνουμε μια πιστοποίηση που μας επιτρέπει είναι αναγνωρισμένη από τις χώρες που αναφέραμε, Αμερική, Ρωσία, Ιαπωνία, Ευρώπη και Καναδά. Επομένως, έχουμε μια πιστοποίηση ότι έχουμε την επάρκεια να εργαζόμαστε στο χώρο αυτό και να κάνουμε μια υποστήριξη των αποστολών των αστροναυτών. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε και τους αστροναύτες όταν συμμετέχουν σε διαστημικά ανάλογα. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Πρόκειται για χώρους οι οποίοι εξομοιώνουν, θα λέγαμε, τις συνθήκες διαβίωσης στο διάστημα. Οι αστροναύτες είτε για λόγους εκπαίδευσης είτε για λόγους συλλογής δεδομένων συμμετέχουν και σε διαστημικά ανάλογα. Επομένως, ο ρόλος ο δικός μας, ο ιατρικός, είναι και σε αυτά, επειδή πάλι πρόκειται για περιβάλλοντα σχετικά δύσκολα. Ο ρόλος μας είναι να η πρόληψη και η θεραπεία βεβαίως όταν είναι απαραίτητο. Εδώ συμπεριέλαβα αρκετές εικόνες γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι το διάστημα είναι ένας πολύ απαιτητικός χώρος και είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι η συνεργασία με τη Ρωσία. Γνωρίζουμε όλοι ότι με το λυπηρό γεγονός του πολέμου στην Ουκρανία φυσικά έχει διαταραχθεί η ισορροπία παγκοσμίως. Ωστόσο, στον χώρο το διαστημικό, όπως είχε γίνει και επί ψυχρού πολέμου, μία αλφα συνεργασία συνεχίζει να υπάρχει. Και είναι απαραίτητο για να ανταπεξέλθει κανείς σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον να υπάρχει συνεργασία και όχι αντιθέτως να υπάρχει ανταγωνισμός ή διάθεση, θα λέγαμε, καταστροφική από τη μία χώρα στην άλλη. Εδώ λοιπόν είναι κάποιες εικόνες από την εκπαίδευση που περάσαμε εμείς σαν γιατροί το 2018-19 στη Ρωσία. Στη μέση βλέπετε έναν εξομοιωτή Σογιούς και δεξιά είναι οι γιατροί και οι μηχανικοί οι οποίοι παρακολουθούν την εξομοίωση και μάλιστα έχουμε τα ιατρικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι στο κέντρο εκπαίδευσης κοσμοναυτών στη Star City, όπως λέμε, που είναι δίπλα στη Μόσχα. Εδώ μια πολύ μεγαλύτερη μακέτα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, όπως έχουμε και στην Κολονία, αλλά πολύ πιο ολοκληρωμένη, η οποία, αυτό είναι το ρωσικό κομμάτι του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και στην οποία εκπαιδεύονται οι αστροναύτες σε περίπτωση ατυχήματος για το πώς θα δράσουν ώστε να σωθούν. Εδώ είναι δύο χώροι εξομοίωσης στη Μόσχα. Η Μόσχα έχει και το IBMP, αυτό είναι το Ινστιτούτο Ιατρικών και Βιολογικών Προβλημάτων, θα λέγαμε. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στη Ρωσία, στη Μόσχα, το οποίο κάνει μελέτες για το πώς αλλάζει το σώμα μας σε συνθήκες διαστήματος. Αριστερά βλέπετε μία μελέτη, αυτή λέγεται dry immersion. Θα λέγαμε ότι στα ελληνικά στην ουσία βυθίζουμε το σώμα σε νερό, ωστόσο είναι στεγνό, είναι dry, γιατί υπάρχει αυτή η μπλε μεμβράνη που βλέπετε, η οποία προστατεύει το σώμα από την άμεση επαφή με το νερό. Το γεγονός όμως ότι έστω και πάνω από αυτή τη μεμβράνη βρίσκεσαι μέσα σε νερό, κάνει το σώμα να παίρνει μια στάση η οποία μοιάζει με τις δυσκολίες που έχει το σώμα μας όταν δεν υπάρχει βαρύτητα. Άρα μελετάμε εκεί ιατρικά τις μυϊκές ομάδες που έχουν πρόβλημα και όλα τα υπόλοιπα, την ανακατανομή του όγκου του αίματος και ούτω καθεξής. Και δεξιά είναι ένας χώρος στον οποίο γίνονται μελέτες απομόνωσης. Μάλιστα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπήρξε τα παλαιότερα χρόνια μία μελέτη 500 ημερών σε απομόνωση, ώστε να μελετήσει κανείς την ψυχολογία των ανθρώπων σε μία υποτιθέμενη αποστολή στον Άρη. Σε μία αποστολή στον Άρη, οι
minimum, θα λέγαμε, διάρκεια είναι γύρω στις 500 μέρες. Αυτό είναι ένα μικρό δωμάτιο στη Μόσχα, το οποίο μου αρέσει γιατί είναι εξαιρετικά, είναι πολύ μικρό και ωστόσο έχει πάρα πολλά δεδομένα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, από το κομμάτι το ρωσικό. Είναι αρκετά απλό, έτσι δεν βλέπει κανείς κάτι εξαιρετικά υπερσύγχρονο, αλλά συλλέγει τα δεδομένα, τα περιβαλλοντικά θα λέγαμε του σταθμού. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου, κάποιες μελέτες που αφορούν το μικροβιακό φορτίο και ούτω καθεξής. Και μου αρέσει γιατί πάνω δεξιά έχει και μία μακέτα του Σπούτνικ, του πρώτου δορυφόρου που έχει φτιαχτεί από άνθρωπο και στάλει στο διάστημα με επιτυχία. Αυτό είναι το κέντρο ελέγχου στη Μόσχα. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός στην ουσία έχει δύο κέντρα ελέγχου, πρωτεύοντα στο Χιούστον και στη Μόσχα. Αυτό είναι λοιπόν στη Μόσχα. Είναι στο χώρο Καραλιόφ, το οποίο είναι το επώνυμο ενός από τους προτεργάτες, θα λέγαμε, των επανδρωμένων αποστολών την εποχή του Γκαγκάριν. Αντίθετα, αν πάμε στην άλλη πλευρά της Γης, στο Χιούστον, να αναφέρω, ίσως παρέλειψα, ότι εμείς σαν Ευρωπαίοι, για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο διάστημα, πετάμε είτε μέσω ρωσικών είτε μέσω αμερικανικών διαστημοπλοίων. Η Ευρώπη δεν έχει δηλαδή ακόμα αναπτύξει κάποια επανδρωμένη κάψουλα. Έχουμε κάψουλες ευρωπαϊκές οι οποίες μεταφέρουν προμήθειες, αλλά όχι ανθρώπους ακόμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάνουμε και εμείς σαν γιατροί εκπαίδευση στη Ρωσία και στην Αμερική. Στο Χιούστον και πάλι βλέπετε αριστερά μια μεγάλη μακέτα του Αμερικανικού, αυτή τη φορά τμήματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Και δεξιά εμείς έχουμε την ευκαιρία κοντά σε αυτά να πάρουμε μια καλή γεύση, θα έλεγα, από την εκπαίδευση των αστροναυτών. Και φυσικά για να κατανοήσουμε επίσης τους ιατρικούς κινδύνους που ενέχει αυτή. Και εδώ είναι η γυμναστική που κάνουν οι αστροναύτες. Στην ουσία είναι ένα μηχάνημα για βάρη, εύλογη απορία, πώς μπορεί κανείς να σηκώσει βάρη στο διάστημα. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει βαρύτητα, είναι αυτονόητο. Επομένως αυτό είναι ένα μηχάνημα αντίστασης. Αντί λοιπόν να σηκώνουμε βάρη, ώστε να γυμνάσουμε τους μυς που υποφέρουν από την έλλειψη βαρύτητας, στην ουσία οι μύες αυτοί εργάζονται ενάντια σε μια αντίσταση. Και αυτός είναι ο τρόπος που με περίπου 2 ώρες γυμναστική 5 φορές την εβδομάδα συντηρούμε, θα λέγαμε, τη μυϊκή μάζα και την οστική πυκνότητα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εδώ βλέπετε μερικές εικόνες από το Mission Control Center, το κέντρο ελέγχου αποστολών στο Houston. Είναι το κέντρο Johnson Space Center. Και απ' έξω, βάζω πάντα αυτή την εικόνα γιατί απ' έξω είναι αρκετά άσχημο κτίριο, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό και στο εσωτερικό του έχει το κέντρο ελέγχου. Αυτό βέβαια δεν είναι το κέντρο ελέγχου το σύγχρονο, είναι το παλιό κέντρο ελέγχου που, από το οποίο έγινε υποστήριξη των αποστολών Apollo και συγκεκριμένα του Neil Armstrong κατά την πρώτη προσεδάφιση του ανθρώπου στη Σελήνη. Εκτός από αυτό, λίγο πιο πέρα στο Χιούστον υπάρχει και μια μεγάλη πισίνα που ίσως να την έχετε δει σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εγώ, ας πούμε, τη θυμάμαι στον Αρμαγεδόνα, το Αρμαγέντον, σαν ταινία που την δείχνει. Είναι λοιπόν μια τεράστια πισίνα στην οποία υπάρχει άλλη μια μακέτα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, η οποία είναι βυθισμένη μέσα στην πισίνα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί οι αστροναύτες για να εξοικειωθούν με το πώς να κάνουν ένα διαστημικό περίπατο, δηλαδή όταν βγαίνουν από το σταθμό είτε για να κάνουν κάποια επιδιόρθωση, είτε για να εκτελέσουν κάποια έρευνα, πρέπει να γνωρίζουν πώς να κινούνται λοιπόν έξω από το σταθμό. Και ένας τρόπος να το κάνουν αυτό είναι στην πισίνα. Ο τρόπος που κινείται κανείς μέσα στο νερό είναι αρκετά όμοιος, όχι τελείως, αλλά αρκετά όμοιος με το να κινείται κανείς σε έλλειψη βαρύτητας. Έτσι λοιπόν, αυτό περιλαμβάνει μια κατάδυση του ίδιου χρόνου, περίπου 6 με 8 ώρες λοιπόν συνεχόμενη. Οι αστροναύτες καταδύονται με την στολή που έχουν και στο διάστημα και εμείς οι γιατροί βρισκόμαστε στο μπαλκονάκι που βλέπετε πάνω δεξιά και βλέπουμε όλα τα στοιχεία, τα ιατρικά και παρακολουθούμε και τις επικοινωνίες, να δούμε αν όλα πάνε καλά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Θέλω να πω ότι τελευταία υπάρχει και ένα κομμάτι εκπαίδευσης στο Los Angeles, επειδή εκεί βρίσκεται η SpaceX. Η SpaceX, όπως ίσως ξέρετε, είναι μια ιδιωτική
εταιρεία η οποία παρέχει πρόσβαση στο διάστημα για την NASA και άρα και για εμάς τους Ευρωπαίους. Το κακό είναι ότι η NASA δεν μας αφήνει, η SpaceX δεν μας αφήνει ποτέ να πάρουμε καμία από φωτογραφία στο εσωτερικό, οπότε βλέπετε μία φωτογραφία από το εξωτερικό του κτηρίου. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο πύραυλος που βλέπετε αριστερά, και αυτό είναι και μια τεράστια επιτυχία της σύγχρονης εποχής, είναι ένας πύραυλος που θα λέγαμε είναι ανακυκλωμένος. Δηλαδή έχει πετάξει ήδη στο διάστημα, επέστρεψε και επαναχρησιμοποιήθηκε. Αυτό μειώνει πολύ το κόστος της πρόσβασης στο διάστημα, άρα μπορούμε και περισσότερους ανθρώπους να στείλουμε και άρα περισσότερη έρευνα να διεξάγουμε με μικρότερο κόστος στο παρόν. Για να μην σας μπερδέψω, προσπάθησα να κάνω μία μικρή σύνοψη για τη διαστημική ιατρική. Η διαστημική ιατρική, λοιπόν, εμένα μου αρέσει να την παρομοιάζω με την ιατρική της εργασίας. Δηλαδή, έχουμε γιατρούς που βρίσκονται σε ένα χώρο εργασίας και στον οποίο είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του προσωπικού στο συγκεκριμένο χώρο. Και οι οποίοι καλύπτουν, θα λέγαμε, το α έως το ω, δηλαδή όλα τα συστήματα του ανθρώπου σε πρώτο χρόνο. Αν φυσικά χρειαστεί κάτι πιο εξειδικευμένο, απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό γιατρό. Επίσης, μου αρέσει να το παρομοιάζω με τους systems engineers, δηλαδή τους μηχανικούς, οι οποίοι δεν σημαίνει ότι εργάζονται απαραίτητα σε ένα συγκεκριμένο μικρό κομμάτι μιας μηχανής, αλλά έχουν την γενική εποπτεία. Έτσι λοιπόν και ένας γιατρός ή μία γιατρός που κάνει υποστήριξη διαστημικών αποστολών θα λέγαμε ότι αγκαλιάζει όλο το φάσμα της ιατρικής σε πρώτο χρόνο, προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά φυσικά εάν υπάρξει και συχνά υπάρχουν διαφορές από το ιδεατό, έχουμε υποστήριξη από συναδέλφους οι οποίοι είναι πιο εξειδικευμένοι σε ένα μικρότερο τομέα. Για παράδειγμα, αν υπάρξει ένα πρόβλημα νευρολογικό, εννοείται ότι θα το αντιμετωπίσουμε μέχρι εκεί που γνωρίζουμε. Αν όμως είναι κάτι εξειδικευμένο, θα απευθυνθούμε σε νευρολόγο ώστε να μας βοηθήσει. Και εκτός από αυτό, έχει αρκετές συνιστώσεις, θα λέγαμε. Έχει σχέση με την κλινική έρευνα, δηλαδή με την έρευνα που κάνουμε σε νοσοκομεία και σε χώρους οι οποίοι προσομοιάζουν, όπως είπαμε, την ζωή στο διάστημα. Έχει σχέση με την ιατρική για τους πιλότους, την αεροπορική ιατρική, αρκετά μεγάλη συνάφεια θα έλεγα. Επίσης με την ιατρική καταδύσεων και ήθελα να πω νωρίτερα για τους διαστημικούς περιπάτους, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ότι μιλάμε για αλλαγές στην πίεση. Επειδή ένας αστροναύτης βρίσκεται μέσα σε στολή με διαφορετική σύσταση αέρα, όπως και όταν κάνουμε κατάδυση, υπάρχουν κάποιες ιατρικοί παράμετροι που πρέπει να προσέξουμε για να μην έχουμε παρεπόμενα. Άρα, οι καταδύσεις και το υψόμετρο υπό αυτή την οπτική. Εδώ πάνω, παρεπιπτόντως, έχω τη φωτογραφία μιας τεράστιας φυγόκεντρου που υπάρχει στην Μόσχα και στην άκρη είναι αρκετά εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι στην άκρη της μπορεί να μπει ένας αστροναύτης και να γυρίσει γρήγορα και με μεγάλες δυνάμεις G για αρκετά λεπτά. Εδώ να πω το εξής. Φυσικά στην καθημερινή μας εργασία υπάρχουν κάποιοι κανόνες διεθνώς συμφωνηθέντες για το πώς προστατεύουμε τους αστροναύτες. Ποια είναι τα όρια, για παράδειγμα, τα οποία πρέπει να σεβαστούμε σε κάθε ιατρική παράμετρο. Αρκετοί από αυτούς τους κανόνες δεν είναι δυνατό να τους μοιραστούμε, είναι δηλαδή ακόμα confidential που λέμε. Εδώ προσπάθησα να βρω κάποιους οι οποίοι μπορούμε να τους μοιραστούμε και έχω δύο slides σχετικά με αυτό. Το πρώτο έχει να κάνει με κάποια παραδείγματα πιο απτά για το πώς αλλάζει το σώμα μας, έτσι. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η περίμετρος από τις γάμπες μας όταν είμαστε στο διάστημα για περίπου 6 μήνες μπορεί να μειωθεί περίπου 10 με 30%. Αυτό έχει να κάνει με τη συρρίκνωση των μυών, της μυϊκής μάζας, ακριβώς επειδή δεν περπατάμε. Αν δείτε, τους αστροναύτες μάλιστα κινούνται μέσα στο σταθμό πιο πολύ με τα χέρια, αρπάζοντας δεξιά και αριστερά κάποια αρπαγή για να προχωρήσουν. Και έτσι η περίμετρος από τις γάμπες μειώνεται αρκετά. Αν δεν αφαιρέσουμε την άσκηση, είπαμε ότι κάνουν περίπου 2 ώρες άσκηση κάθε μέρα, μάλλον 5 φορές την εβδομάδα, τότε η απώλεια μάζας
τα παλαιότερα χρόνια έχει βρεθεί ότι μπορεί να είναι ακόμα και μέχρι 50%. Είναι ένα τρομακτικό ποσοστό, να το σκεφτεί κανείς. Και ευτυχώς με την άσκηση, με το αντίμετρο της άσκησης, είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη. Δεν φτάνουμε ποτέ, μα ποτέ, σε αυτά τα ποσοστά. Το ίδιο και στα υπόλοιπα στοιχεία που βλέπετε εδώ. Κάτι που εμένα προσωπικά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον είναι η μείωση του ενδεγειακού όγκου, η οποία μπορεί να είναι έως και 20%, 22%. Φανταστείτε λοιπόν σαν να χάνουμε περίπου το 1 πέμπτο του όγκου που έχουμε μέσα στα αγγεία μας. Αυτό γιατί συμβαίνει. Πηγαίνουμε στο διάστημα και το αίμα ανεβαίνει πιο πολύ προς το στήθος και το κεφάλι μας. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί όπως είπαμε, το σώμα μας έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται σε συνθήκες βαρύτητας. Έχουμε λοιπόν βαλβίδες στα κάτω άκρα, στα πόδια μας, τα οποία βοηθάνε το αίμα να επανέλθει προς το κεφάλι. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν είμαστε ξαπλωμένοι και σηκωνόμαστε όρθιοι, συνήθως δεν ζαλιζόμαστε. Έτσι, η πίεση διατηρείται ακριβώς επειδή οι βαλβίδες στα πόδια μας βοηθούν το αίμα ενάντια στη βαρύτητα να ανεβεί προς το κεφάλι. Όταν εμείς πηγαίνουμε, για παράδειγμα, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και δεν υπάρχει βαρύτητα, το σώμα μας εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις βαλβίδες αυτές. Άρα, στέλνει το αίμα προς τα πάνω, χωρίς να υπάρχει βαρύτητα για να το κατανείμει όπως στη γη. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που το αίμα ανεβαίνει προς το πάνω κομμάτι του σώματος. Στο πάνω κομμάτι του σώματος όμως έχουμε τα καροτιδικά σωμάτια, δύο μικρούς αισθητήρες θα λέγαμε, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αν έχουμε λίγο ή πολύ ενδιαγιακό όγκο, αίμα δηλαδή, αν έχουμε μεγαλύτερο ή μικρότερο όγκο αίματος από ό,τι πρέπει. Όταν λοιπόν αυτά είναι στο πάνω μέρος του σώματος και το σώμα μας στέλνει το αίμα στο πάνω του μέρος, αυτά τα δύο σωμάτια θεωρούν ότι όλο το σώμα έχει παραπάνω όγκο από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μέσω της ούρησης, οι αστροναύτες χάνουν περίπου το 1 πέμπτο του ενδαγιακού τους όγκου στο διάστημα. Και στο επόμενο slide, σε αυτό που βλέπετε τώρα, προσπάθησα να συγκεντρώσω κάποιους κανόνες από αυτούς που μπορούμε να μοιραστούμε, για να σας δείξω λίγο πώς λειτουργεί ο χώρος αυτός. Στην ουσία έχουμε κάποια όρια. Βλέπετε π.χ. το δεύτερο, το LSS είναι Life Support System. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η υγρασία που υπάρχει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πρέπει να είναι κανονικά κάτω από 40%. Και αυτό είναι και πάλι ένα μεγάλο ποσοστό. Αντίστοιχα υπάρχουν όρια π.χ. για το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί όπως είπαμε πριν, αν ξεπεράσουμε κάποια όρια, αναπτύσσονται πονοκέφαλοι και φυσικά αν το διοξίδιο του άνθρακα ανεβεί σε απειλητικά επίπεδα, μπορούμε να έχουμε και θα λέγαμε δηλητηρίαση ίσως στα ελληνικά, τέλος πάντων αρκετά ανεπιθύμητες ενέργειες, αδυναμία να σκεφτεί κάποιος καθαρά και άρα να αντιδράσει, να σωθεί, να φύγει, φύγει από το διαστημικό σταθμό. Εδώ έχω κάποιες φωτογραφίες προσπαθώντας να χωρίσω μια διαστημική αποστολή σε 5 φάσεις. Και θα λέγαμε πως η πρώτη φάση, ξεκινώντας από τα αριστερά, είναι το λεγόμενο pre-flight, πριν να πάει ο αστροναύτης στο διάστημα, την οποία θα τη δούμε και αναλυτικά. Εμείς βοηθούμε στην ιατρική προετοιμασία και στην εκπαίδευση του αστροναύτη. Και εδώ είναι ο Λούκα Παρμιτάνο, ήταν η πρώτη μου αποστολή το 2018, ο οποίος για την ιατρική του εκπαίδευση με χρησιμοποιεί φυσικά με τη συγκατάβασή μου σαν πειραματόζω για να δοκιμάσει πώς κάνουμε μία ρινοσκόπηση. Η δεύτερη φάση είναι η καραντίνα και εκτόξευση. Η καραντίνα, όπως θα δούμε, κάνουμε 2 με 3 εβδομάδες πριν μια αποστολή διαστημική, ώστε να βεβαιωθούμε ότι ο αστροναύτης ή η αστροναύτης δεν έχει κάποια νόσο πριν να βρεθεί στο διάστημα. Και εδώ είναι η εκτόξευση του Λούκα πάλι από τον Μπαϊκονούρ, από το Καζακστάν. Η τρίτη φάση είναι η συνήθως εξάμηνη διαμονή στο διάστημα. Λέω συνήθως γιατί υπάρχουν και αποστολές που είναι μικρότερες, τάξεως των 10 ημερών π.χ. Σε αυτή τη φάση φυσικά κάνουμε τηλεϊατρική και οι υπολογιστές που βλέπετε, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα το τόσο λαμπερό, αλλά είναι αυτοί που χρησιμοποιούμε, είναι υπολογιστές με τους οποίους συνδεόμαστε με τον αστροναύτη, με την αστροναύτη που είναι σε αποστολή. Η τέταρτη φάση έχει να κάνει με την προετοιμασία της επιστροφής. Άρα πώς προετοιμάζουμε το σώμα για την επάνωδο στη Γη και πώς μεταφέρουμε τους αστροναύτες σε ασφαλές περιβάλλον. Και η τελευταία φάση είναι η φάση της ανάκαμψης, θα λέγαμε, περίπου 3 με 6 εβδομάδες, ώστε να βεβαιωθούμε ότι το σώμα έχει επαναπροσαρμοστεί σε συνθήκες ζωής με βαρύτητα.
Αυτό το slide πάντα σκέφτομαι αν πρέπει να το δείξω ή όχι για τα προπλάσματα που βλέπετε, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, επομένως σίγουρα δεν υπάρχει θέμα. Είναι λοιπόν ένα slide το οποίο δείχνει την εκπαίδευση που κάνουμε την ιατρική στους αστροναύτες. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής γίνεται στην Αμερική, αλλά επαναλαμβάνουμε κάποια τμήματα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους αστροναύτες. Και εδώ βλέπετε ένα training, μια εκπαίδευση που κάναμε που έχει να κάνει με την τοποθέτηση ουροκαθετήρα. Ένας από τους κινδύνους που μπορεί να προκύψει σε μια αποστολή είναι η αδυναμία όρησης. Δηλαδή, ενώ κάποιος έχει ουρά, ένας αστροναύτης, να μην μπορεί να κενώσει την ουροδόχο κίστη του. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν για τις ώρες που βρίσκονται στο διάστημα στην αρχή, εάν είναι απαραίτητο ο ένας αστροναύτης να μπορεί να τοποθετήσει ουροκαθετήρα στον άλλον. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και αυτή την εκπαίδευση, όπως και τα υπόλοιπα που είδαμε νωρίτερα. Πιο σημαντικό για μας, το πιο σημαντικό μάλλον κομμάτι της εργασίας μας είναι ότι σύμφωνα με κάποια διεθνώς συμφωνηθέντα κριτήρια, κάνουμε μία σειρά ελέγχων σε όλο το σώμα. Αυτοί είναι έλεγχοι που μοιάζουν λίγο με τα ιατρικά τεστ που κάνει κανείς για την επιλογή αστροναυτών. Δηλαδή, ένας εξονυχιστικός έλεγχος όλων των συστημάτων του ανθρώπου για να δούμε εάν υπάρχει κίνδυνος στη διάρκεια μιας εξάμηνης αποστολής. Κάποιοι από αυτούς έχουν να κάνουν, π.χ. με μία λίμωξη. Κάποιοι από αυτούς έχουν να κάνουν με τα συστήματα που αναμένουμε να επηρεαστούν. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τα μάτια, γιατί όπως είδαμε νωρίτερα, υπάρχει το σύνδρομο Σανς. Ή ελέγχουμε την οστική πυκνότητα για να βεβαιωθούμε ότι κάποιος, παρότι αναμένουμε ότι θα χάσει μυϊκή μάζα και οστική πυκνότητα, παρόλα αυτά ότι θα μείνει μέσα σε αποδεκτά όρια. Τα τεστ αυτά τα επαναλαμβάνουμε 2 με 3 φορές πριν την πτήση. Βεβαίως, αν πρόκειται για εξειδικευμένα τεστ, τα κάνουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους γιατρούς. Δεν είναι δηλαδή μόνο γιατρός της αποστολής, όπως είπαμε πριν, είναι μια ομαδική εργασία. Επίσης, ετοιμάζουμε τα φάρμακα που θα είναι απαραίτητα για τον αστροναύτη στην πτήση. Υπάρχει ένα ιατρικό kit, μάλλον αρκετά ιατρικά kit για επίγουσες ανάγκες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αλλά επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, προσθέτουμε και κάποια φάρμακα που χρειάζεται ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη αστροναύτης. Στη δεύτερη φάση, λοιπόν, μιλήσαμε για καραντίνα και εκτόξευση. Εμείς, οι γιατροί, πάντα συνοδεύουμε τους αστροναύτες στην καραντίνα. Ήτανε 2 με 3 εβδομάδες, μάλιστα, νομίζω είχε μειωθεί στις 2 εβδομάδες μετά με τον COVID. Ανέβηκε, νομίζω, αρχικά στις 4 εβδομάδες η καραντίνα και τώρα είναι κάπου στις 3. Ο λόγος λοιπόν που οι αστροναύτες και οι γιατροί είναι ξέχωρα από τον υπόλοιπο πληθυσμό είναι ακριβώς αυτός. Να μην υπάρχει κάποια λίμωξη, όχι μόνο COVID, οποιαδήποτε υιογενής λίμωξη ή βακτηριακή, ώστε πρώτον το πλήρωμα να μην νοσήσει και να μην υποφέρει στην αρχή της αποστολής, και δεύτερον, επειδή όταν θα βρεθούν στο διάστημα θα βρουν την προηγούμενη αποστολή, να μην μεταφέρουν σε εκείνους το παθογόνο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι άνθρωποι που είναι ήδη 6 μήνες στο διάστημα και τους οποίους θα αλλάξει η καινούργια αποστολή έχουν ένα είδος ανοσοκαταστολής. Δηλαδή το νοσοποιητικό σύστημα μετά από εξάμηνη παραμονή στο διάστημα δεν λειτουργεί τόσο καλά. Άρα προσπαθούμε να προφυλάξουμε και το παρόν πλήρωμα που θα φύγει και αυτό που θα του συναντήσει στο διάστημα από μία λίμωξη με την καραντίνα. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον και από ψυχολογικής απόψεως γιατί όπως βλέπετε κάτω αριστερά είναι το κομμάτι της καραντίνας στο Καζακστάν και τη Ρωσία. Οι αστροναύτες βλέπουν την οικογένειά τους όπως βλέπετε, αλλά ενδιάμεσα υπάρχει γυαλί, έτσι, το ίδιο και με τα μίντια και τα λοιπά. Και είναι αρκετά δύσκολο για 3 εβδομάδες να ξέρεις ότι θα πρόκειται να λείψεις για 6 μήνες και τις τελευταίες 3 εβδομάδες η οικογένειά σου να είναι εκεί, αλλά να τους βλέπεις μόνο απέναντι από το γυαλί, να μην μπορείς να τους πάρεις μια αγκαλιά, για παράδειγμα. Το ίδιο και δεξιά είναι ο χώρος της καραντίνας στην NASA, άρα από αμερικανικής πλευράς. Είχα την τύχη σαν γιατρός να κάνω την ιατρική υποστήριξη της τελευταίας ευρωπαϊκής αποστολής μέσω Ρωσίας και Καζακστάν, από εδώ είναι και οι εικόνες, και την πρώτη μέσω Αμερικής. Και είναι ωραίο γιατί πλέον δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές αποστολές μέσω Ρωσίας, επομένως χάρηκα πολύ που είχα την χαρά να επισκεφτώ εκείνα τα μέρη από τα οποία και ο Γιούρι Γκαγκάριν στην ουσία βρέθηκε στο διάστημα. Εδώ βλέπετε λοιπόν το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, από όπου επιχειρεί η Ρωσία. Ο λόγος είναι ότι είναι κοντά στον Ισημερινό, άρα μπορεί να στείλει κάτι στο διάστημα με μικρότερο
ενεργειακό κόστος και ένα όχι πολύ γνωστό όχημα που ανήκει στο παρελθόν, το Μπουράν. Είναι το διαστημικό λεωφορείο της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ βλέπετε δεξιά ένα βίντεο από την εκτόξευση, από τη μέρα της εκτόξευσης του Λούκα Παρμιτάνο το 2019 και αριστερά, μάλλον, ναι, αριστερά είναι το πλήρωμα με τους γιατρούς. Είχαμε έναν αστροναύτη Ευρωπαίο, τον Λούκα, έναν Ρώσο και έναν Αμερικανό. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν όλα πάνε καλά, εμείς είμαστε stand-by κοντά στο χώρο της εκτόξευσης. Γι' αυτό μας επιτρέπει να βγάζουμε και ωραίες φωτογραφίες και βίντεο. Φυσικά είμαστε μαζί με τα φάρμακά μας, αν κάτι προκύψει έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αλλά είναι πραγματικά συνταρακτικό, θα έλεγα, σαν συνέστημα να βλέπεις στη νύχτα, όπως βλέπουμε εδώ στο βίντεο, μια κάψουλα να φεύγει προς τον ουρανό. Πολύ λαμπερή, έτσι, η νύχτα γίνεται μέρα από το φως της εκτόξευσης. Και να γνωρίζεις ότι στην κορυφή αυτού του πυράβλου υπάρχει ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζεις, συνεργάζεσαι μαζί του και με τον οποίο έχεις δει πριν από 2-3 ώρες τα τελευταία ιατρικά τεστ και ο οποίος ή η οποία φεύγει για 6 μήνες στο διάστημα. Αντίστοιχα, από την αμερικανική πλευρά, εδώ είναι το ακροτήριο Καναβεραλ, όχι λοιπόν στο Χιούστον, αλλά στη Φλόριντα, από όπου γίνονται εκτοξεύσεις. Αριστερά είχαμε την τύχη να κάνουμε μία πτήση, με αεροπλάνο εννοώ, γύρω από το ακροτήριο αυτό και βλέπετε όλα τα launch pads, όλους τους χώρους εκτόξευσης. Και μάλιστα, όπως βλέπετε κάτω δεξιά, πάλι ήμασταν τυχεροί γιατί αυτή πρέπει να ήταν η αποστολή της Σαμάνθα Κριστοφορέτη, νομίζω το 22. Βρισκόταν εκεί ήδη ένας πύραυλος του Άρτεμις. Άρα ο πορτοκαλί πύραυλος που βλέπετε κάτω δεν πάει στο διεθνή διαστημικό σταθμό, ένας μεγάλος πύραυλος που έκανε τη δοκιμή να πάει γύρω από τη Σελήνη. Και τα κτίρια που βλέπετε είναι τα κτίρια πάνω και στο κέντρο, είναι το κτίριο της καραντίνας στην Αμερική. Αντίστοιχα και εδώ επαναλαμβάνουμε τα ιατρικά τεστ. Εδώ είναι και μια φωτογραφία με την αποστολή της Σαμάνθα, η οποία ήταν μια πτήση μέσω της SpaceX. Και βλέπετε δεξιά τους μικρότερους σε σχέση με το Artemis. Εδώ είναι το Artemis κάτω δεξιά. Εδώ είναι η πύραυλη της SpaceX. Πολύ μικρότερη γιατί πάνε πολύ πιο κοντά. Αλλά βλέπετε τους πυράβλους που έστειλαν στο διάστημα της Σαμάνθα Κριστοφορέτη. Αυτή είναι μια αποστολή στην οποία είχα βοηθήσει στην καραντίνα και στην εκτόξευση εγώ. Και πάνω είναι η αποστολή του Τωμά Πεσκιέ, του Γάλλου αστροναύτη, στην οποία στην ουσία ήμουν ο πρώτος γιατρός το 2021. Για να περάσουμε λίγο και στο πρακτικό, αυτή είναι μια χαρακτηριστική εικόνα, η οποία μάλιστα είναι λίγες ώρες πριν την εκτόξευση και στην οποία οι αστροναύτες κάνουν ένα τεστ της πίεσης μέσα στη στολή τους. Εμείς φυσικά είμαστε παρόντες και παρούσες σαν γιατροί, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη φυσιολογία τους, στο σώμα τους, κατά τη διάρκεια των αλλαγών πίεσης μέσα στη στολή. Αλλά θα λέγαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς είναι και αυτό που δεν φαίνεται. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ένας γιατρός επομίζεται αρκετές αλλαγές. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι ο ύπνος. Οι αστροναύτες όταν εκτοξεύονται πρέπει να είναι φυσικά ξύπνη και πολύ ενεργή, να μην έχουν υπνηλία. Όταν όμως η εκτόξευση είναι 3 ώρα το πρωί ή 4, αναγκαστικά πρέπει να φροντίσουμε τις προηγούμενες μέρες ώστε ο ύπνος να γίνει με τέτοιο τρόπο που 3 ώρα τη μέρα της εκτόξευσης να είναι ξυπνητή. Αυτός είναι και ο λόγος που το χώρος που γίνεται η καραντίνα δεν έχει παράθυρα, είναι ένα κτίριο χωρίς παράθυρα, άρα δεν βλέπεις τον ήλιο, άρα μπορείς να κοιμηθείς ό,τι ώρα θέλεις. Και είτε ο καθένας αυτόματα, είτε με φαρμακευτική υποβοήθηση, προσπαθούμε, κάνουμε ένα πλάνο τις προηγούμενες μέρες, ώστε να κοιμόμαστε τέτοιες ώρες που 3 ώρα τη μέρα της εκτόξευσης να είναι για αυτούς σαν να είναι πρωί. Άρα να είναι, όπως λέμε στα αγγλικά, on the top of their game. Έτσι, έτοιμοι για όλα, έτοιμοι για γρήγορους υπολογισμούς και αυτό προσθέτει φυσικά στην ασφάλεια της αποστολής. Έχουμε φυσικά μαζί μας ένα μεγάλο σάκο με κάθε είδους φάρμακα που μπορεί να μας χρησιμεύσει και σε αυτά περιλαμβάνουμε φάρμακα πρόληψης. Δηλαδή, χαρακτηριστικά όταν είμαστε σε αυτό το στάδιο που οι αστροναύτες έχουν φορέσει τη στολή τους και κάνουμε τα τελευταία τεστ πριν να πάνε στο διαστημόπλοιο,
Τους βοηθάμε επίσης με κάποια φαρμακευτική αγωγή για να μην έχουν ναυτία και τα λοιπά όταν βρεθούν σε έλλειψη βαρύτητας. Και φυσικά έχουμε όλα τα υπόλοιπα φάρμακα που είναι απαραίτητα για επίγουσα παρέμβαση, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Και βλέπετε τον υπόλοιπο εξοπλισμό, έτσι ένα δορυφορικό τηλέφωνο αν χρειαστεί επικοινωνία και δεν έχουμε σήμα, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά σε σημεία εκτόξευσης και προσεδάφισης. Και αριστερά ένα πολύ μικρό και compact, θα λέγαμε, ιατρικό monitor, το οποίο είναι ωραίο παράδειγμα για μένα για το πώς η επένδυση στο διάστημα επιστρέφει στη Γη. Ίσως γνωρίζετε κιόλας ότι έχει υπολογιστεί ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στο χώρο του διαστήματος επιστρέφει πολλαπλάσια στη Γη. Αυτό λοιπόν είναι ένα ιατρικό μόνιτορ το οποίο αναπτύχθηκε για το διάστημα, συνεργατικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και μια ιδιωτική εταιρεία, την RTD, και πλέον χρησιμοποιείται στο έδαφος, έτσι. Ας πούμε, έχει τεσταριστεί αρκετά από την Αργεντινή και από άλλες χώρες. Είναι πολύ χρήσιμο γιατί έχει και μεγάλη μπαταρία, οπότε σε απομονωμένα χωριά κτλ. Ένας γιατρός μπορεί να το χρησιμοποιήσει και έχει μια πολύ εύκολη και άμεση δορυφορική σύνδεση. Άρα, αν έχω ένα επίγον, ας πούμε, σαν αγροτικό γιατρό σε ένα απομονωμένο χωριό και δεν μπορεί να έρθει γρήγορα ένα ασθενοφόρο, είναι κάτι πρακτικό που μπορεί να με βοηθήσει για να σώσω τον ασθενή και να στείλω τα ιατρικά του δεδομένα κρυπτογραφημένα σε έναν ειδικό που άμεσα, χωρί να χρειαστεί να έρθει, να μπορεί να με βοηθήσει στο τι να κάνω. Θα κλείσουμε λίγο αυτό το μέρος με κάποια βίντεο. Αυτή είναι η εκτόξευση του τομάτου ΠΕΣΚΕ το 2021. Και εδώ είχαμε πάλι την τύχη να είναι νυχτερινή εκτόξευση, άρα και πιο εντυπωσιακή. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι επίγον, γι' αυτό και έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε όλα τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Και αυτή είναι μια σύνθεση η οποία δείχνει στην ουσία την τροχιά της εκτόξευσης. Το ίδιο και εδώ με την εκτόξευση της Αμάντα Κρυστοφορίτη το 2022. Και εδώ θα δείτε ότι είμαστε σε μια διαφορετική τοποθεσία, γι' αυτό είναι και διαφορετική η αψίδα, θα λέγαμε, της εκτόξευσης. Και αυτή τη φορά είμαστε κοντά στα ασθενοφόρα, τα αμερικανικά, που είναι έτοιμα να παρέμβουν αν συμβεί κάτι. Όσον αφορά το χρόνο που μένουν οι αστροναύτες. Αδριανέ, αν σε βεβαίως. Διακόπτω, αν κρίνεις ότι θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, έτσι να πάρεις και εσύ λίγο μια ανάσα και να συνεχίσουμε. Νομίζω έχω 2-3 slide ακόμα, αν θυμάμαι καλά. Αν κλείνει το μέρος, βλέπω. Εντάξει. Ναι. Αλλά θα... Ας τελειώσει. Δεν είναι ανάγκη να τον ωραία, εξαντλήσουμε τον άνθρωπο 2 ώρες. Α, τελειώσει την παρουσίασή του. Έχουμε υλικό, θα μου πείτε εσείς αντίθετα, εάν μας πιέζει ο χρόνος, έτσι μου το λέτε, για να συντομεύσουμε. Ναι. Θα πω λίγο εν όχι, συντομία. Ο χρόνος δεν μας πιέζει, απλά να μην... να πάρεις μια ανάσα, αλλά ας ολοκληρώσεις, αφού λες ότι έχεις 3 διαφάνειες ακόμη. Μέχρι το διάλειμμα έχω 3. Αλλά το δεύτερο μέρος είναι μικρότερο. Λοιπόν, ωραία. Ήθελα να πω λοιπόν ότι την στιγμή της εκτόξευσης ξεκινάει ο χρόνος στον οποίο οι αστροναύτες θα μείνουν συνήθως για 6 μήνες στο διάστημα. Εκεί μιλάμε φυσικά για τηλεϊατρική, στην οποία με τη βοήθεια μια κρυπτογραφημένη σύνδεση, μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον συνδεόμαστε μαζί τους εμείς οι γιατροί και ελέγχουμε εάν πάνε όλα καλά. Έχουμε περίπου 15 λεπτά χωρίς break, χωρίς να κοπεί το σήμα, στο οποίο προσπαθούμε να δούμε και μιλώντας μαζί τους, αλλά και οπτικά, εάν υπάρχει κάποιο θέμα σωματικό. Και φυσικά δίνουμε συμβουλές που έχουν να κάνουν με τι φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα ή αν υπάρχουν μικροατυχήματα, π.χ. λόγω της έλλειψης ισορροπίας τις πρώτες μέρες. Και δεξιά, επίσης, κάτι άλλο που κάνουμε είναι παρακολούθηση και καθοδήγηση καμιά φορά σε ιατρικά τεστ. Εδώ είναι ένα τεστ που μετράει την πίεση μέσα στο μάτι, την ενδοφθάλμια πίεση, και έχει ενδιαφέρον, εγώ έχω υπάρξει και πειραματόζω, θα λέγαμε, σε αυτό το πείραμα. Είναι μια συσκευή που ακουμπάει ελαφρά το μάτι και με αυτόν τον τρόπο μετράει την πίεση μέσα στο μάτι. Επομένως, εμείς συνδεόμαστε όταν ο ένας αστροναύτης κάνει ένα τέτοιο τεστ στον άλλον και για να δούμε τα αποτελέσματα και για να καθοδηγήσουμε, αν χρειαστεί, τη διαδικασία. Μίλησα πριν λιγάκι για τους διαστημικούς περιπάτους.
για να σεβαστούμε και τον χρόνο, να πω απλά ότι είναι ίσως η πιο δυναμική και ενδιαφέρουσα στιγμή μιας αποστολής. Εδώ είναι ο διαστημικός περίπατος του Τομάπες και έκανε 4 το 2021. Και εγώ σε γιατρός, εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα στοιχεία τους στο διαστημικό περίπατο μόνο μέσω Αμερικής. Άρα πηγαίνουμε στο Χιούστον και εκεί από το μεγάλο Mission Control Center βλέπουμε το καρδιογράφημα, τα επίπεδα του οξυγόνου, του διοξείδιου του άνθρακα, τον μεταβολισμό θα λέγαμε, δηλαδή πόση ενέργεια δαπανάει ο αστροναύτη σε μια τόσο απαιτητική διαδικασία. Και φυσικά είμαστε υπατμών να δώσουμε οδηγίες είτε στον ίδιο τον αστροναύτη, είτε στον flight director, εάν προκύψει πρόβλημα για το πώς θα προστατεύσουμε την υγεία του. Στο τέλος των 6 μηνών, εδώ έχουμε την περίοδο της προσεδάφισης. Αυτή είναι μια προσεδάφιση στο Καζακστάν και βλέπετε, είναι εντυπωσιακό, πας με ελικόπτερα στη μέση του πουθενά στη στέπα. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε βουνά, ούτε τίποτα, μόνο χιόνι και μια κάψουλα η οποία μάλιστα έχει καεί εξωτερικά από την επάνωδο. Και έτσι, πολύ ιδιαίτερο, αν θέλετε πείτε το ρομαντικό σκηνικό, στο οποίο έχεις 3 ανθρώπους που έρχονται από το διάστημα στο πουθενά και τους βοηθάς να βγουν από την κάψουλα. Εμείς κάνουμε κατευθείαν κάποια ιατρικά τεστ και στη συνέχεια τους συνοδεύουμε πίσω στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν είναι η πτήση με το ελικόπτερο και στη συνέχεια στην αποστολή εκείνη πήραμε το αεροπλάνο της NASA. Είναι ένα μικρό αεροπλάνο κατάλληλα εξοπλισμένο, ιατρικά εννοώ, με την οποία επανήλθαμε στην Ευρώπη για να ξεκινήσει η περίοδος της αποκατάστασης. Το αντίστοιχο από πλευράς Αμερικανικής, πάλι με ελικόπτερο αυτή τη φορά πηγαίνουμε σε πλοίο. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε 2 χρόνια, τώρα τον Ιούνιο που είναι η επόμενη φορά, εμείς οι γιατροί πρέπει να περνάμε μια εκπαίδευση απόδρασης, να πούμε, escape στα ελληνικά, πώς να βγει κανείς στην ουσία να σωθεί από ελικόπτερο, αν το ελικόπτερο πέσει στο νερό. Παίρνουμε λοιπόν το ελικόπτερο, πηγαίνουμε σε αυτό το πλοίο της SpaceX, όπου φτάνει η κάψουλα με τον αστροναύτη και πάλι βοηθούμε στην εξαγωγή από την κάψουλα και κάνουμε τα πρώτα ιατρικά τεστ. Δεξιά είναι η προσθαλάσσωση του Τομάπες και το 21. Είναι πολύ εντυπωσιακό να δει κανείς ότι στη μέση της νύχτας έτσι είναι σαν τεράστιο πεφταστέρι, το οποίο είναι η κάψουλα η οποία επανέρχεται στην ατμόσφαιρα. Είναι στιγμές για μας από τη μία πολύ έντονες συναισθηματικά, είναι εξαιρετικά όμορφο θέμα, από την άλλη αρκετά έντονες επαγγελματικά, γιατί είμαστε υπατμών να αντιμετωπίσουμε ό,τι θα επακολουθήσει. Πάντα υπάρχουν κάποια μικρά ιατρικά προβλήματα και πάντα υπάρχει μια τεράστια πίεση χρόνου. Όλα να γίνουν σωστά και όλα να γίνουν γρήγορα. Εδώ λοιπόν είναι η προσθαλάσσωση του Ματίας Μάουρερ, αυτήν πέρυσι το 22. Τον βοηθούμε λοιπόν όταν το πλοίο ανασύρει την κάψουλα να βγει από την κάψουλα και κάνουμε τα πρώτα τεστ, έτσι, την πίεση, όλα τα ζωτικά σημεία. Δίνουμε κάποια φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε την αυτία και τους εμέτους που πάντα συμβαίνουν όταν επανερχόμαστε σε περιβάλλον βαρύτητας. Επιστροφή με το ίδιο αεροπλάνο ή με κάποιο άλλο. Πλέον χρησιμοποιούμε κάποια ευρωπαϊκά αεροπλάνα διαφόρων χωρών. Μάλιστα μια δική μου ιδέα είναι αν θα μπορούσε και η Ελλάδα κάποια στιγμή να βοηθήσει παρέχοντας ένα κρατικό αεροπλάνο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μία φορά στα 2 χρόνια, άρα όχι και τόσο συχνά. Ένα αεροπλάνο που διατίθεται στην ουσία για 3-4 μέρες, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι ωραίο για μια χώρα, γιατί παρέχει το αεροπλάνο το οποίο βοηθάει έναν αστροναύτη να επιστρέψει στην Ευρώπη. Άρα έχει νομίζω και μια σημαντική προβολή και μια εκπαίδευση για τους πιλότους και για το ιατρικό προσωπικό του αεροπλάνου. Όπως βλέπετε μέσα υπάρχουν κρεβάτια σε αυτό το αεροπλάνο όπου οι αστροναύτες ξαπλώνουν και εμείς έχουμε από δίπλα ορούς, φάρμακα, ό,τι είναι απαραίτητο σε περίπτωση που χρειαστεί να επέμβουμε. Η πτήση αυτή λοιπόν γίνεται από το σημείο προσεδάφισης προς το Χιούστον και μετά με ένα άλλο αεροπλάνο, αυτή τη φορά ήταν γαλλικό, επιστρέφουμε στην Ευρώπη, όπου βλέπετε φυσικά ότι υπάρχουν και τα μίντια και όλος η αναμενόμενη ατμόσφαιρα, θα λέγαμε, της υποδοχής κάποιου που έχει κάνει έρευνα στο διάστημα για 6 μήνες. Αντίστοιχα και εδώ η επιστροφή του Ματίας Μάουρερ το 2022, την περασμένη χρονιά. Και τελειώνοντας αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι τότε ξεκινούν οι 3 με 6 εβδομάδες αποκατάστασης. Για μας είναι 3 εβδομάδες στην Ευρώπη. Οι αστροναύτες συχνά κάνουν άλλες 3 εβδομάδες πολύ πιο light αποκατάστασης στην Αμερική.
οι Ρώσοι στη Ρωσία. Και εκεί, από τη μία, οι γιατροί, οι υπεύθυνοι, οι γυμναστικοί, οι ψυχολόγοι, όλοι μας βοηθούμε σε μία ομαλή, θα λέγαμε, προσαρμογή στην καθημερινότητα. Έτσι, από εκεί που είσαι μόνος σου, δουλεύεις όλη τη μέρα ερευνητικά, έρχεσαι σε ένα περιβάλλον που έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους που θέλουν να σε δουν επαγγελματικά, προσωπικά κτλ. Εξακολουθείς να έχεις πολλή δουλειά. Το σώμα σου αλλάζει λίγο της βαρύτητας, άρα πρέπει να γίνει κατά το δυνατόν ομαλή αυτή η προσαρμογή. Ακόμα και να ξαναοδηγήσει κάποιος αυτοκίνητο, πρέπει να περάσει κάποια ιατρικά τεστ. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα στο οποίο βοηθούμε. Και το δεύτερο είναι το certification, θα λέγαμε η επαναπιστοποίηση, ώστε ο αστροναύτης να μπορεί, εάν χρειαστεί, όταν μάλλον χρειαστεί, να ξαναπετάξει στο διάστημα. Και πολύ συνοπτικά ένα παράδειγμα της αποστολής του ΜΑΠΕΣΚΙ ήταν η πρώτη αποστολή στην οποία ήμουν πρώτος γιατρός. Άρα είχα την εποπτεία για στην ουσία τον 1,5 χρόνο της προετοιμασίας, 6 μήνες αποστολής και τον 1 μήνα της αποκατάστασης. Ένα μικρό διάλειμμα για ερωτήσεις αν θέλετε και υπόσχομαι ότι το δεύτερο κομμάτι θα είναι μικρότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αδριανέ, αυτή τη συναρπαστική παρουσίαση και τη μοναδική προφανώς, γιατί εντάξει, μέχρι τώρα διαλέξεις κινούνταν γύρω από θεωρητικά περισσότερο ζητήματα, χωρίς να δούμε πιο πρακτικές πτυχές των διαστημικών δραστηριοτήτων και κυρίως της ανθρώπινης δραστηριότητας στο διάστημα. Νομίζω ότι και για σένα μπορούμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα της τάξης των 6 λεπτών και εμείς να ξεκινήσουμε για το τελευταίο μέρος. Τέλεια. Αν κυρία Σαράφη, έχει... Ναι, βεβαίως. Αν στο μεταξύ έχω μια ερώτηση. Ναι, ναι, καθαρά από δικό μου ενδιαφέρον και περιέργεια. Όταν κάποιος αστροναύτης συμμετέχει σε μια αποστολή, μετά από πόσο καιρό μπορεί να ξανασυμμετάσχει? Ωραία ερώτηση. Συνήθως υπάρχει ένα minimum διεθνώς συμφωνηθέν των 3 μηνών. Πρακτικά δεν είναι ποτέ τόσο. Εξάλλου υπάρχουν αρκετοί αστροναύτες, άρα αν σκεφτείτε ότι η προετοιμασία, ο σχεδιασμός μιας αποστολής συνήθως ξεκινάει τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο πριν, συνήθως ποτέ δεν προκύπτει ανάγκη να πετάξει κάποιος 3 μήνες μετά. Ωστόσο είναι σημαντικό το συντομότερο δυνατό να πιστοποιήσουμε τον ή την αστροναύτη, γιατί μετά από 3 μήνες μπορεί να ξεκινήσει training. Δηλαδή για να πετάξει κάποιος σε 2 χρόνια, μπορεί σε 3 μήνες από τώρα να πρέπει να ξεκινήσει εκπαίδευση και πρέπει να έχει όλη την πιστοποίηση για να την ξεκινήσει. Άρα αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει ένας μικρός, θα λέγαμε, χρονικός περιορισμός και όχι ένας μεγάλος. Αν βοηθάει επίσης να πούμε ότι π.χ. κάποια συστήματα του οργανισμού ανακύπτουν σχετικά άμεσα, έτσι ας πούμε η ισορροπία μέσα σε λίγες μέρες ή και ώρες για κάποιους επανέρχεται. Αντίθετα, π.χ. η οστική πυκνότητα επανέρχεται αρκετά σύντομα σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά για να επανέλθει σε επίπεδο προπτήσης μπορεί να πάρει 2 και 3 χρόνια. Άρα οι 3 μήνες είναι, θα λέγαμε, το minimum του minimum για να ξεκινήσει κάποιος εκπαίδευση με την προοπτική να ξαναπετάξει πιο μετά. Και να ρωτήσω και κάτι σε συνέχεια με αυτό. Υπάρχει κάποιο ηλικιακό ταβάνι? Θα σας απαντήσω από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Στην Ευρώπη, πρώτα απ' όλα, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το ταβάνι είναι τα 60, ίσως 62 έτη. Α, πάει τόσο. Βεβαίως, ναι. Και μάλιστα ο Πάολο Νέσπολη, ο Ιταλός αστροναύτης, ήταν και κάποιος που πέταξε, αν θυμάμαι καλά, στην ηλικία των 61 ετών, πριν από, νομίζω, 6 με 7 χρόνια. Υπάρχει και η περίπτωση του Τζον Γκλεν στην Αμερική, ο οποίος ήταν αστροναύτης, έγινε γερουσιαστής, έτσι άλλαξε η καριέρα και ξαναπέταξε στο διάστημα, νομίζω σε ηλικία άνω των 70 ετών. Ωστόσο, τότε πρόκειτο για αποστολές μικρής χρονικής διάρκειας με το διαστημικό λεωφορείο. Άρα μόλις 10 μέρες νομίζω, όχι εξάμηνα όπως τώρα. Όμως με τα αντίμετρα που υπάρχουν, νομίζω ότι είναι εφικτό κανείς και σε μεγαλύτερη ηλικία να κάνει μια αποστολή χωρίς κίνδυνο λόγω ηλικίας. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κυρία Κολόνη έχει μία ερώτηση. Κυρία Κολόνη, μήπως θέλετε να δώσουμε την ευκαιρία και στον κύριο Αργολόνη να κάνει το διάλειμμα του? Ναι, αυτό. Εμένα δεν με πειράζει, αν θέλετε, στη διάθεσή σας. Όχι, δεν θα Θα επανέλθουμε, είναι σε 5 λεπτά. Εντάξει.
Πολύ καλά. Κυρία Κολώνη, δεν ξέρω αν διατυπώσετε την ερώτησή σας. Όχι. Ωραία, μπορείτε να συνεχίζετε. Ναι. Η μία ήταν σχετικά με την περίοδο προσαρμογής. Γιατί αυτό που με σοκάρει πιο πολύ ήταν ότι μπορεί να υπάρχουν συνεπείς σε γνωσιακό επίπεδο που αναφέρατε. Αυτές πόσο καιρό κάνουν εγκαταστάσεις και τι μπορούν να αφορούν. Σωστά. Υπάρχει και ένα τεστ το οποίο οι αστροναύτες κάνουν περίπου μία φορά κάθε 2 μήνες, δηλαδή 3 φορές, επειδή συνήθως μιλάμε για εξάμηνες αποστολές, το οποίο τεστ στην ουσία μετράει ακριβώς την επίδραση σε γνωσιακές λειτουργίες. Είναι ένα τεστ που έχει κάποιους υπολογισμούς, μετράει την αντίδραση σε κάποια πράγματα, δηλαδή πόσο γρήγορα μπορείς να κάνεις ένα κλικ δεξιά ή αριστερά ή να βρεις τη σωστή λύση. Κάποια τέτοια τεστ περάσαμε και στην επιλογή αστροναυτών σαν υποψήφιοι και τι θέλουμε να δούμε στην ουσία, το πόσο η έλλειψη ερεθισμάτων εξωτερικών, η έντονη εργασία, η έλλειψη ύπνου, όλοι αυτοί οι παράγοντες, ακόμα και οι ψυχολογικές αναλλαγές, έτσι, γιατί καμιά φορά έχουμε το φαινόμενο ότι είμαστε απομονωμένοι, μπορεί να συμβεί, χτύπα ξύλο κάτι στους δικούς μας ανθρώπους και να μην μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν. Μπορούν όντως να τρέχουν στους είναι εντός του αναμενόμενου πλαισίου. Αυτό επιτρέπει και την ασφάλεια στους αστροναύτες, αν π.χ. συμβεί κάποιο ατύχημα, να μπορούν να ακολουθήσουν επιτυχώς τη διαδικασία εκένωσης ή να βοηθήσουν ένας τον άλλον, αλλά και στο να παράγουν έρευνα στο επίπεδο που πρέπει. Να είναι αξιόπιστη η έρευνα που παράγουν, η οποία είναι στην ουσία και ο λόγος που τους στέλνουμε στο διάστημα. Πόσο καιρό κάνει να επανέλθει. Συνήθως, επειδή τηρούμε τα όρια, μετά την επιστροφή στη Γη, δεν αργεί να επανέλθει. Εκεί ο κύριος αρνητικός παράγοντας, θα λέγαμε, είναι ο υψηλός φόρτος εργασίας. Φανταστείτε, επιστρέφει κάποιος από το διάστημα, εκτός από την έρευνα που πρέπει να συνεχίσει να κάνει όσον αφορά στη Γη, έτσι, σωματικά, έχει να δει τους δικούς του, την οικογένεια, τους φίλους, τους γνωστούς μετά από 6 μήνες και φυσικά μια τεράστια ζήτηση, θα λέγαμε, από τα media μέσα σε λίγο χρόνο. Άρα όλα αυτά, και ας μην υπάρχει πλέον η δυσκολία της απομόνωσης ή της έλλειψης βαρύτητας, όλα αυτά δεν βοηθούν τη συγκέντρωση και άρα την αποδοτικότητα σε επίπεδο γνωσιακό. Δεν είναι όμως κάτι μόνιμο. Να κάνω και μια συνδυαστική ερώτηση. Δεν άκουσα. Δεν είναι πολύ χώρο. Αντιλαμβάνομαι τη σημασία τη ιατρική υποστήριξη των αστροναυτών, τη ασφάλεια των ταξιδιών και όλα αυτά. Και ακόμα και τη σημασία που μπορεί να έχει για έρευνα, ακόμα και για σοβαρέ ασθενειστική. Αλλά ήθελα να ρωτήσω βάσει τη εμπειρία σα, γιατί αναφερθήκατε και ότι και για 9 μήνε απομόνωση σωστά. Το σα βίωμα στην Ανταρκτική. Δίνεται ανάλογη βαρύτητα στην ψυχική κατάσταση, δηλαδή όντως αν δούμε βαρύτητα στην ψυχική κατάσταση των αστροναυτών, όπως τι σκέφτονται, πώς αισθάνονται, τις φοβίες τους, πώς να τα διαχειριστούν όλα αυτά τα συναισθήματα, τον εγκλισμό, την απουσία επαφής με τη φύση. Και μετά όλα που αναφέρατε όταν επιστρέφουν στον τα μίντια, επιστροφή σε μια κανονική ζωή, τις αναφορές που θα πρέπει να γράφουν, δεν ξέρω τι ακριβώς. Όχι, σωστή η παρατήρηση και ωραία ερώτηση. Ίσως στις αρχές των πτήσεων στο διάστημα να μην δίνονταν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, αλλά είναι κάτι που έχει τονωθεί και υπάρχει και μια μεγάλη διεθνή συνεργασία σε αυτό, ειδικά από τη στιγμή που αποστολές στο διάστημα είναι μακροχρόνιας, δηλαδή της τάξεως αρκετών μηνών. Όλα λοιπόν αυτά που αναφέρατε, δηλαδή η απομόνωση, το ότι είμαι μακριά από την οικογένεια, το ότι δεν βλέπω τη φύση, έτσι. Εγώ θυμάμαι π.χ. από την Ανταρκτική ότι η Ανταρκτική είναι ένας χώρος στον οποίο δεν απαγορεύεται να εισάγεις ζώα ή φυτά. Και καθώς ήμασταν σε ένα χώρο τελείως απομονωμένο για 9 μήνες από τους 12 του έτους, για μένα ένα από τα πιο ωραία πράγματα που είχα ήταν ένα πλαστικό δεντράκι που είχα φέρει μαζί μου. Πλαστικό, δεν επιτρέπεται να έχεις κανονικό.
Και όντως λοιπόν είναι εντυπωσιακό θα λέγαμε πως η ψυχολογία μας επηρεάζει θετικά όταν έχουμε προετοιμαστεί και πόσο πρέπει να προφυλαχτούμε από κάτι αρνητικό. Νομίζω ότι και η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι αστροναύτες τη σήμερα ημέρα, αλλά και η υποστήριξη είναι επαρκής. Μάλιστα, τα λίγα χρόνια που εργάζομαι σε αυτό το χώρο έχω δει και μία θετική, θα λέγαμε, μάλλον μία τόνωση της συνεργασίας. Υπάρχει πλέον και ένας ψυχολόγος, όπως ο γιατρός ακολουθεί τον αστροναύτη ένα χρόνο πριν το εξάμεινο της αποστολής και μετά, έτσι υπάρχει και ψυχολόγος, ο οποίος η οποία κάνει την αντίστοιχη, το αντίστοιχο follow-up. Και μάλιστα υπάρχει πολύ, θα λέγαμε, άμεση επαφή μεταξύ των δύο για ακριβώς να προφυλάξουμε τους αστροναύτες από κάτι τέτοιο. Άρα νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ την συνέχεια. Παρακαλώ. Επειδή μιλήσαμε για εκπαίδευση, έχω 2-3 slides κυρία, σχετικά με αυτό. Σαράφη, έχει... κυρία Σαράφη, θέλατε να ρωτήσετε κάτι? Έχω, ναι, κάτι στατιστικό ήθελα, απλά ξεκίνησα. Αν μπορώ να σας διακόψω τώρα ή μετά. Όπως θέλετε, και τώρα αν θέλετε. Απλό είναι. Αναλογία γυναικών αντρών ποια είναι? Εξαρτάται τη χώρα. Έχετε δίκιο ότι στην αρχή, έτσι, ειδικά στην Αμερική, οι πρώτοι αστροναύτες ήταν μόνο άντρες που είχαν επιλεγεί. Στη Ρωσία είχαμε τον Γιούρι Γκαγκάριν και τους υπόλοιπους με την Βαλεντίνα Τερεσκόβα αρκετά σύντομα να πετάει. Αλλά όντως σήμερα θα λέγαμε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Στην Αμερική έχουμε καλύτερη ισορροπία, πλέον και στην Ευρώπη νομίζω. Στην Ρωσία λιγότερες γυναίκες πλέον. Κάτι που εγώ βρίσκω θετικό είναι το εξής, ότι π.χ. στην Ευρώπη κυρίως η αναλογία των γυναικών είναι μικρότερη, αλλά επειδή λιγότερες γυναίκες, τουλάχιστον στην επιλογή του 2019, είχαν κάνει αίτηση. Και κάτι που είναι θετικό είναι ότι πλέον οι γυναίκες που τολμούν να κάνουν αίτηση, όπως είναι το σωστό και το πρέπον, είναι περισσότερες. Και πού θέλω να καταλήξω, ότι πολλές φορές, έτσι, ακόμα και άσχετο με το φύλο του καθενός ή με τον σεξουαλικό προσδιορισμό, πολλοί άνθρωποι, όλοι μας ίσως σε κάποια φάση, βάζουμε μόνοι μας όρια στον εαυτό μας, έτσι θεωρώντας ότι επειδή είτε οι άλλοι δεν πιστεύουν, έτσι, σε μένα, είτε επειδή εγώ δεν πιστεύω σε μένα, δεν τολμάω καν να κυνηγήσω κάτι. Το θετικό είναι ωστόσο ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των ανδρών των γυναικών που κάνουν αίτηση. Άρα φαντάζομαι ότι θα αντικατοπτρίζεται αυτό στο μέλλον και στους ταξιδιώτες στο διάστημα. Ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα σας δείξω ένα-δύο slide που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Πρώτα απ' όλα, εδώ πάλι είπαμε ότι σαν γιατροί έχουμε το πλεονέκτημα να βιώνουμε κάποια κομμάτια της εκπαίδευσης των αστροναυτών. Και αυτή είναι μια εκπαίδευση στο Χιούστον που δοκιμάζω στην ουσία. Ήταν την αποστολή του Λούκα Παρμιτάνο. Ένα από τα συστήματα με τα οποία μαθαίνεις να κινείσαι σε έλλειψη βαρύτητας. Ο γιαρανός αυτός από τον οποίο κρέμεται αυτός που κάνει την άσκηση, στην ουσία εξουδετερώνει, θα λέγαμε, το βάρος. Και είναι όντως εντυπωσιακό, είναι σαν να μην έχεις βάρος. Έτσι, δεν νιώθεις, δηλαδή κινείσαι πραγματικά με τα χέρια. Και μαζί με τις καταδύσεις είναι ένας από τους δύο τρόπους με τους οποίους μαθαίνεις να κινείσαι στο εξωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Πέραν τούτου υπάρχει μια εκπαίδευση πολύμηνη θεωρητική η οποία έχει να κάνει με το κομμάτι το τεχνικό, δηλαδή πώς φτάνεις στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την κάψουλα, πώς χειρίζεσαι την κάψουλα σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, τι πρέπει να κάνεις εκεί σε nominal, ας πούμε, καταστάσεις, σε κανονικές συνθήκες, έτσι πώς συντηρείς το σταθμό και τον φροντίζεις ώστε να ζήσει στην ουσία το πλήρωμα όπως πρέπει, τι κάνεις σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας του συστήματος υποστήριξης της ζωής και ούτω καθεξής. Και φυσικά, εκτός από αυτό το κομμάτι που είναι εκ των ουκάνευ, υπάρχει και ένα κομμάτι εκπαίδευσης την έρευνα. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε αποστολή, γιατί ένας αστροναύτης που πετάει π.χ. το 2021 θα κληθεί να εκτελέσει διαφορετικά πειράματα από έναν ή μια αστροναύτη που θα πετάξει ένα ή δύο ή τρία χρόνια αργότερα. Στα highlights για μένα είναι και αυτό το δωμάτιο. Αυτό είναι στη Ρωσία. Είναι ένα δωμάτιο στο οποίο οι κοσμοναύτες, οι Ρώσοι λοιπόν,
περνάνε περίπου 3 μέρες σε απομόνωση. Κάνατε πριν, κύριε Κολόνη, και την ερώτηση, οπότε νομίζω ότι μας ταιριάζει. Είναι ένα δωμάτιο στην ουσία με ένα παράθυρο, στο οποίο μπορούν να σε βλέπουν οι εξεταστές, στο οποίο δεν πρέπει κανείς να κοιμηθεί για 3 μέρες και κάνει κάποιες ασκήσεις για το γνωσιακό, για τις γνωσιακές λειτουργίες σε υπολογιστή. Εξαιρετικά απαιτητικό, έτσι. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ένα ντουζ, νομίζω, μία φορά τη μέρα, για 3 μέρες χωρίς ύπνο και προσπαθώντας να ανταπεξέλθει σε συνθήκες, σε τεστ που τεστάρουν τις γνωσιακές λειτουργίες. Πάρα πολύ απαιτητικό. Το σημαντικό εδώ είναι να δούμε ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ που ο άνθρωπος, ο κοσμοναύτης, αν βρεθεί σε τόσο αντίξωες συνθήκες, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ώστε να σωθεί ή να σώσει την ομάδα του. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, που όπως είπαμε θα είναι μικρότερο, ήθελα να μιλήσω για τα διαστημικά ανάλογα. Είπαμε ότι είναι χώροι στους οποίους ζούμε καταστάσεις παρόμοιες με τις δυσκολίες του διαστήματος. Και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε? Γιατί το κόστος του να στείλουμε κάποιον στο διάστημα είναι σημαντικό. Άρα κρατάμε αυτό το χρόνο για έρευνα, για την έρευνα που πρέπει να κάνουμε. Για το πώς θα βελτιστοποιήσουμε όμως τις αποστολές στο διάστημα, έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε από τα διαστημικά ανάλογα. Εδώ βλέπετε λοιπόν το Mars 500, είναι η αποστολή της απομόνωσης που είπαμε του εξαμελούς αυτού πληρώματος στη Ρωσία, σαν να είναι μια αποστολή προς τον πλανήτη Άρη, άρα τουλάχιστον 500 μέρες απομόνωση. Μιλήσαμε ήδη για την πισίνα και τις μακέτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Και κάτω, όπως και στο επόμενο slide, βλέπετε το Austrian Space Forum. Είναι ένας οργανισμός επιτοπλίστων εθελοντικός και ερευνητικός, ο οποίος κάνει κάποιες εξομοιώσεις με στολές αστροναυτών. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ένα από τα μέλη του πληρώματος εδώ και κάποια χρόνια. Και στην ουσία αυτό που θέλει να δει κανείς είναι πώς μπορεί κανείς, τώρα που θα επιστρέψουμε στη Σελήνη ή στο μέλλον στον πλανήτη Άρη, να συλλέξει ερευνητικά δεδομένα φορώντας μια τέτοια στολή. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, με ένα τόσο βαρύ πράγμα και δίσκαμπτο, να κάνεις συλλογή πειραματικών δεδομένων, συγγνώμη. Εκτός αυτού, είναι εντυπωσιακό γιατί υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, έτσι, υπάρχει ένα κέντρο ελέγχου κτλ. Άρα είναι μια αρκετά συνεπής, θα λέγαμε, εξομοίωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Κάτι αντίστοιχο, λίγο διαφορετικό, υπάρχει και στη Γιούτα της Αμερικής. Αυτός είναι ένας μικρός σταθμός, στον οποίο, ο MDRS, στον οποίο πάλι κάποια πληρώματα εξομοιώνουν μια αποστολή στον πλανήτη Άρη. Εμένα αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην Τουλούζ για λίγο καιρό, όπου εργάζομαι, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν, σε κλινικές μελέτες. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε το στοιχείο ότι είμαστε σε μια βάση, είμαστε σε μια κλινική και οι συμμετέχοντες, βλέπετε έναν από τους συμμετέχοντες στην εικόνα, είναι σε απομόνωση, είναι μέσα στην κλινική για 3 μήνες συνεχόμενα χωρίς να βγουν. Και από τους 3 μήνες αυτούς, τους 2 τους περνάνε ξαπλωμένοι. Όταν λέω ξαπλωμένοι, εννοώ χωρίς να έχουν το δικαίωμα να σηκωθούν ούτε καν για να πάνε στην τουαλέτα, για να κάνουν μπάνιο. Όλα συμβαίνουν σε αυτή τη στάση. Και ο λόγος είναι ότι σε αυτή τη στάση το σώμα αλλάζει με πολύ παρόμοιο τρόπο με τον τρόπο που αλλάζει στο διάστημα, σε έλλειψη βαρύτητες. Άρα μαθαίνουμε πάρα πολλά για τα μάτια, για την οστική πυκνότητα, για όλα αυτά που αναφέραμε. Για το πώς μπορούμε από τη μία να προστατεύσουμε τους αστροναύτες σε πιο μακροχρόνιες αποστολές και επίσης πώς να εφαρμόσουμε όλα αυτά που μαθαίνουμε στην ιατρική της κοινότητας. Επομένως, εγώ αυτό το μήνα βρίσκομαι εδώ και εργάζομαι σαν γιατρός υποστηρίζοντας μία τέτοια μελέτη. Επιγραμματικά λοιπόν, εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία από την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, το 2017, και στην ουσία υπάρχουν αρκετά πειράματα τα οποία τρέχουν. Φυσικά η συμμετοχή γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων. Υπάρχει και μία χρηματική ανταμοιβή βεβαίως για τον χρόνο και τα ιατρικά δεδομένα που παρέχουν. Και όπως είπαμε, ξεκινάει με 2 εβδομάδες στην αρχή. Είναι αυτό που λέμε baseline, δηλαδή συλλογή ιατρικών δεδομένων χωρίς να είναι μονίμως σε απλωμένη θέση ο συμμετέχων. Μετά 2 μήνες σε μόνιμα σκαρπλωμένη θέση και μετά άλλες 15 μέρες για την ανάκαμψη. Αυτό το slide είναι στα αγγλικά, όπως είπαμε πριν, είναι λόγω του προβλήματος που είχαμε την παρουσίαση.
Αντίστοιχα, είπαμε και στη Ρωσία, το ίδιο γίνεται και εδώ στην Τουλούζ. Έχουμε κάποιες μελέτες dry immersion, δηλαδή βλέπετε εδώ ένα καλύτερο διάγραμμα, στο οποίο το σώμα είναι στο νερό, αλλά με μία μεμβράνη που προστατεύει από τη συνεχή επαφή. Εδώ είναι εντυπωσιακό γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα που αναγνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν πόνοι στη μέση, όπως πολλές φορές και οι αστροναύτες έχουν πόνους στη μέση κατά τη διάρκεια της διαστημικής αποστολής. Έτσι και σε μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 μέρες μιας τέτοιας μελέτης, εμφανίζονται τα ίδια συμπτώματα. Ένα άλλο ανάλογο είναι η φυγόκεντρος. Εδώ βεβαίως δεν προσεμιάζουμε την παραμονή στο διάστημα, αλλά τη φάση της εκτόξευσης και της προσγείωσης, προσεδάφισης, την οποία το σώμα δέχεται υψηλές δυνάμεις G. Αλλά και κάτι άλλο, υπάρχει μία σκέψη στο μέλλον, μία μικρή φυγόκεντρος, όπως αυτή που βλέπετε εδώ, να εγκατασταθεί σε ένα διαστημικό σταθμό και ελλείψη βαρύτητας, αν ο αστροναύτης τη χρησιμοποιεί, να ενεργοποιεί λίγο περισσότερο τους μυς και τα οστά του ή της. Άρα αυτό μας βοηθάει, είναι ένα ακόμα καλύτερο, θα λέγαμε, αντίμετρο για την προστασία της υγείας. Εδώ βλέπετε λοιπόν την παλιά φυγόκεντρο στην Τουλούζ, είχα την ευκαιρία να τη δοκιμάσω. Και εδώ είναι καινούργια αυτή που χρησιμοποιούμε στην παρούσα αποστολή, στην παρούσα, συγγνώμη, κλινική μελέτη, η οποία τεστάρει μια τέτοια φυγόκεντρο σε έλλειψη βαρύτητας. Άρα έχουμε ανθρώπους που είναι εξαπλωμένοι για 2 μήνες, άρα σαν να είναι σε έλλειψη βαρύτητας, και ο καθένας περνώντας 30 περίπου λεπτά στη φυγόκεντρο και κάνοντας και άσκηση, όπως βλέπετε υπάρχει και ένα ποδήλατο, θέλουμε να δούμε εάν αυτοί που κάνουν τη φυγόκεντρο σε σχέση με αυτούς που δεν την κάνουν έχουν στατιστικά σημαντική βελτίωση της μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας. Να προχωρήσουμε επίσης με μία φυγόκεντρο η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή αριστερά, μικρότερη αλλά σημαντική, και η οποία την διαχειρίζεται η κυρία Κουρτίδου Παπαδέλη σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο, εξ όσων γνωρίζω. Και είναι νομίζω μια ωραία προσπάθεια που μακάρι να βρει υποστήριξη και εφαρμογή και στη χώρα μας. Άλλο ένα ανάλογο είναι οι παραβολικές πτήσεις. Μία πτήση λοιπόν στην οποία το αεροπλάνο, όπως βλέπετε δεξιά, κάνει αυτό που λέμε stall. Δηλαδή ανεβαίνει με πάρα πολύ μεγάλη γωνία, είναι φυσικά σε μεγάλο ύψος, σε ύψος ασφαλείας, και μετά πέφτει. Κάνει ελεύθερη πτώση για περίπου 20-25 δευτερόλεπτα. Σε αυτά λοιπόν τα δευτερόλεπτα, εφόσον μιλάμε για ελεύθερη πτώση, υπάρχει, θα λέγαμε, έλλειψη βαρύτητας, εξομοίωση. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης όλα αρχίζουν να ύπτανται στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Εγώ βγάζοντας αυτό το βίντεο ήμουν στο πίσω μέρος, στο τέλος των παραβολικών πτήσεων, αλλά στην αρχή βρίσκεσαι στο μπροστά μέρος, το οποίο είναι κλεισμένο, δεν έχει παράθυρα και κάνεις κάποια πειράματα. Έχεις λοιπόν περίπου 30 φορές 20-25 δευτερόλεπτα έλλειψης βαρύτητας. Άρα τρέχεις κάποια πειράματα για να δεις αν η έλλειψη βαρύτητας είναι σημαντικός παράγοντας σε αυτό το οποίο ερευνάς. Για την Ανταρκτική είχα τη χαρά να μιλήσω πέρυσι στο Αριστοτέλειο και ίσως να έχουμε το χρόνο αν κάνουμε κάποιο άλλο μάθημα το καλοκαίρι. Συνοπτικά θα αναφέρω ότι στο σταθμό Concordia, είναι ένας γαλλοϊταλικός σταθμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαθυμότητας έχει πάντα παρουσία, στέλνοντας έναν ή μία γιατρό για να τρέξει τα ιατρικά πειράματα. Και εδώ αυτά τα οποία εξομοιώνουμε σε σχέση με το διάστημα είναι η απομόνωση. Εδώ η απομόνωση είναι μεγαλύτερη από ό,τι στο διάστημα. Έτσι, φανταστείτε ότι από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορεί κάποιος να επιστρέψει, όπως είπαμε, σε 1 με 2 μέρες να βρίσκεται σε νοσοκομείο. Από την Ανταρκτική, από την Κονκόρντια, τους 9 από τους 12 μήνες, είναι αδύνατο να φύγει κάποιος. Είναι τόσο χαμηλές θερμοκρασίες που δεν μπορεί να πετάξει κάποιο αεροπλάνο για να έρθει βοήθεια ή για να γίνει εκκίνωση του σταθμού. Και φυσικά το πλήρωμα είναι διεθνές, όπως και στους αστροναύτες. Έχουμε τη δυσκολία να βγει κανείς έξω, γιατί το κρύο είναι πάρα πολύ, είναι αδυσόπιτο, θα λέγαμε, και ούτω καθεξής. Εδώ έχω συμπεριλάβει απλά ένα βίντεο που δείχνει. Εδώ είναι στην ησημερία. Βλέπουμε λοιπόν τη μέρα. Αυτό είναι κυθέα από το σταθμό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από απέραντο λευκό. Τα κοντέινερ με το φαγητό και τις προμήθειες και η σελήνη που έρχεται από πάνω μας. Αυτό είναι ένα τυπικό 24ωρο κατά τη διάρκεια της ησημερίας. Αντίθετα, το καλοκαίρι
τρεις μήνες μόνο ήλιο, το χειμώνα τρεις μήνες μόνο νύχτα, χωρίς να βγαίνει ο ήλιος, άρα ο ύπνος επηρεάζεται. Εδώ είναι ένα μικρό εργαστήριο της ΙΣΑ, όπου κάνουμε το 14 που ήμουν εκεί, κάνουμε, αν θυμάμαι καλά, 10 ιατρικά πρωτόκολλα και αρκετά από αυτά τα πειράματα γίνονται τόσο στην Ανταρκτική, όσο και σε παραβολικές πτήσεις ή σε μελέτες Μπέντρεστ, και όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα, τότε γίνονται και στο διάστημα. Φυσικά να πω ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και έχει δικαίωμα να προτείνει και να διεξάγει πειράματα σε όλους αυτούς τους χώρους. Συνοπτικά επίσης, για να σεβαστώ και το χρόνο, να πω ότι εδώ είναι ένα πείραμα στο οποίο έπρεπε να πάρω αίμα από τον εαυτό μου, αλλά είχα τον Άλεξ Γκέρς, τον Γερμανό αστροναύτη, που έκανε το ίδιο στο διάστημα εκείνη την περίοδο, οπότε είχα και το απαραίτητο κίνητρο. Αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι οι κατηγορίες της έρευνας που διεξάγουμε τόσο στο διάστημα όσο και στα ανάλογα, οι οποίες είναι τρεις και όχι δύο, όπως λέει από λάθος αυτό το slide. Οι κατηγορίες λοιπόν είναι οι εξής: η φυσιολογία, δηλαδή πώς αλλάζει το σώμα μας σε διαφορετικές συνθήκες, ακόμα και ο μεταβολισμός. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει όχι με το σώμα, αλλά με την ψυχολογία, όπως είπαμε και πριν. Φυσικά υπάρχει σύνδεση μεταξύ του σώματος και της ψυχολογίας. Και η τρίτη είναι τα αντίμετρα, counter measures λέμε στα αγγλικά, δηλαδή πώς προλαβαίνουμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις, είτε φαρμακευτικά, είτε με την άσκηση, με άλλα αντίμετρα, ώστε να προστατεύσουμε το σώμα από τις αναμενόμενες μεταβολές. Εδώ σχηματικά κάποια από τα πειράματα που είχαμε κάνει στην Ανταρκτική το 2014. Το πρώτο είχε να κάνει με τον μεταβολισμό. Ήμασταν και σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, περίπου 3.200 μέτρα. Άρα και αυτό, η αλλαγή της σύνθεσης του αέρα, επηρεάζει το πώς λειτουργεί το σώμα και ο μεταβολισμός. Επομένως, έπρεπε να γράφουμε κάθε μήνα για τρεις μέρες, αν θυμάμαι καλά, ακριβώς τι τρώμε, να υπολογίζουμε τις θερμίδες και αντίστοιχα να υπολογίζουμε το πόσα βήματα κάνουμε την ημέρα, ενώ μέσω μιας συσκευής που καταγράφει τη δραστηριότητα, αλλά και να κάνουμε αυτό που λέμε καλορίμετρη, θερμιδομέτρηση φαντάζομαι στα ελληνικά. Είναι το πείραμα που βλέπετε αριστερά, στο οποίο βρισκόμαστε κάτω από μία κάσκα. Στην ουσία δεν πρέπει κανείς να... πρέπει να είναι κανείς τελείως ακίνητος, χωρίς όμως να κοιμάται, και το οποίο με μία ανάλυση του αέρα που εισπνέουμε και εκπνέουμε υπολογίζει περίπου τον βασικό μεταβολισμό, δηλαδή πόσες θερμίδες χρειάζομαι μόνο για να μένω ζωντανός, χωρίς να κινούμαι, χωρίς να κάνω κάτι απαιτητικό. Αν προσθέσουμε σε αυτό το πόσα βήματα την ημέρα κάνω, τη δραστηριότητα, καταλαβαίνουμε λοιπόν τις ενεργειακές ανάγκες του καθενός. Και όταν το συνδυάζουμε με το intake, με την πρόσληψη φαγητού και θερμίδων, μπορούμε να καταλάβουμε αν σε συνθήκες διαστημικές ή ανταρκτικής ή απομόνωσης, αυτές είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες. Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα πειράματα, τα οποία είναι και για την ψυχολογία, είχαμε καταγραφή ενός ημερολογίου της φωνής στην ουσία, με ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να κατανοήσει αν κάποιος είναι ψυχολογικά εντάξει ή αν επηρεάζεται σε ανησυχητικό βαθμό από τις συνθήκες απομόνωσης. Και δεξιά, επειδή δεν είναι όλα μόνο σε σχέση με την ιατρική, είχαμε ένα πείραμα υλικών αντιμικροβιακών. Η απομόνωση είναι ένας ωραίος χώρος να τεστάρει κανείς υλικά, στα οποία δεν συντηρούνται εύκολα παθογόνοι μικροοργανισμοί και άρα μας βοηθούν, π.χ. αν τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα νοσοκομείο, το να μην έχουμε ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Εδώ έχω κάποια αποτελέσματα. Συνοπτικά για μένα το πιο εντυπωσιακό είναι μάλλον το τελευταίο, το οποίο λέει ότι είναι από τη δικιά μας χρονιά στην Ανταρκτική και το οποίο έλεγε ότι η απομόνωση και το χαμηλό οξυγόνο προκαλούν υπνική άπνοια. Όπως θα δείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέμε ότι είναι anecdotal data, δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο publication και ας έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ο λόγος είναι ότι σε όλα αυτά έχει, το πλήθος των συμμετεχόντων είναι μικρό. Εμείς στην απομόνωση ήμασταν 13 άτομα μόλις, άρα είναι πολύ πιο δύσκολο στατιστικά να εξάγεις σημαντικά συμπεράσματα. Και κλείνοντας, δύο λόγια για το παρόν και το μέλλον σε σχέση με τις επανδρωμένες αποστολές στο διάστημα. Είμαστε σε μια περίοδο, νομίζω,
και να ευχαριστήσω και όπως νωρίτερα για την εισαγωγή. Είμαστε σε μια περίοδο που περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν στο διάστημα. Και αυτό γίνεται και μέσω κρατών. Έτσι, έχουμε νέα κράτη όπως η Ινδία, που κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσει αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα. Η Κίνα, βεβαίως, η οποία έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά της, έχοντας το δικό της σύστημα, το δικό της διαστημικό σταθμό. Και ούτω καθεξής. Η Αυστραλία μόλις έκανε μια συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ώστε μια Αυστραλή υπήκος, η οποία μάλιστα πέρασε την επιλογή αστροναυτών μαζί μας, να πετάξει στο διάστημα και να κάνει όλο το training των αστροναυτών. Είναι μια εποχή λοιπόν που αλλάζει και οι ευκαιρίες να βρεθεί κανείς στο διάστημα είναι περισσότερες. Και σε αυτό υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι, έχουμε τη SpaceX, έχουμε την Boeing, έχουμε την Blue Origin και άλλες εταιρείες στη Sierra Nevada, έτσι, οι οποίες σιγά σιγά έχουν αναπτύξει κάψουλες οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν ανθρώπους σε τροχιά γύρω από τη Γη ή και πιο μακριά. Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ίσως να έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε και για την επιλογή αστροναυτών. Και ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό για μια χώρα. Η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη η οποία δεν είχε ποτέ εκπροσωπηθεί στο κομμάτι των αστροναυτών. Και εγώ σε εθνικό επίπεδο, όχι σε προσωπικό, επειδή είχα τη χαρά να προχωρήσω, αλλά σε εθνικό επίπεδο νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό για λόγους τόσο ερευνητικούς όσο και τεχνολογικούς, εκπαιδευτικούς και γεωπολιτικούς. Και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, εφόσον οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς αυξάνονται, να μπορέσει και η Ελλάδα να προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο με αστροναύτη, αλλά και με την έρευνα που συνοδεύει αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, ότι είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Έχουμε δικαίωμα να προτείνουμε και να εκτελούμε πειράματα σε διαστημικά ανάλογα και εν τέλει στο διάστημα. Κλείνω με 2-3 πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό πάρα πολύ συχνά τόσο από την καθημερινή εργασία όσο και από συνδέσεις όπως αυτή που κάνουμε απόψε και από τις ωραίες ερωτήσεις που έγιναν. Εγώ από μικρός και συνεχίζω να πιστεύω πρώτον ότι το διάστημα είναι για όλους. Δηλαδή βλέπετε χαρακτηριστικά ότι κάνουμε μια σύνδεση στα πλαίσια ενός προγράμματος που δεν είναι απαραίτητα ιατρικό. Εγώ παρόλα αυτά είμαι γιατρός, έτσι. Άρα υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ διαφορετικών επιστημών. Επίσης, όταν λέω ότι το διάστημα είναι για όλους επειδή δεν σημαίνει ότι κάποιος ή κάποια που δουλεύει στο διάστημα πρέπει να είναι ιδιοφυΐα ή πρέπει να είναι εξαιρετικά καλός σε κάτι. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να είναι αρκετά της προσπάθειας. Γι' αυτό νομίζω ότι αρκεί για όλους και για όλες μας. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι η ομαδικότητα. Αυτό βλέπουμε και σε επίπεδο κρατών. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε πραγματικά ανάγκη να ενισχύσουμε την ομαδικότητα για να αποφύγουμε τα κακοσκήμενα και το αντίθετο να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της έρευνας, την οποία νομίζω ότι έχουμε μία εγγενή θετική, θέλω να πω, τάση οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Και το τρίτο, το οποίο έχω κάνει plagiarism που λέμε, δηλαδή το έχω κλέψει από ένα φίλο μου, μου το ανέφερε, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχο, είναι ότι το διάστημα για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τις Ελληνίδες δεν είναι όνειρο, αλλά είναι σχέδιο. Θέλει απλά ένα προγραμματισμό και κάποια στοχευμένα βήματα σε επίπεδο προσωπικό, σε επίπεδο πανεπιστημίου, σε επίπεδο εθνικό, για να προχωρήσει κανείς. Αυτή είναι μια φωτογραφία που έβγαλα πριν από λίγες μέρες στους Δελφούς. Είχαμε πάρει μια ειδική άδεια να κάνουμε αστροφωτογράφηση στους Δελφούς και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε το αρχαίο και στο υπόβαθρο τα αστέρια και θα κλείσω την παρουσίαση με αυτό. Είναι προσωπική μου ευχή με αφετηρία το πλούσιο παρελθόν που έχουμε στην Ελλάδα να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση, αν θέλετε τεχνολογικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, προς την κατεύθυνση του μέλλοντος η οποία είναι προς το διάστημα. Ευχαριστώ και αν έχετε ερωτήσεις. Α, γι' αυτό είναι κάτι που βρήκα στην Αθήνα που λέει Greece is not only the sea. Αν έχετε ερωτήσεις, στη διάθεσή σας. Αντριανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειώσουμε ότι είναι πραγματικά και μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που αφιερώνεις το χρόνο σου για
το μεταπτυχιακό μας. Χωρίς να θέλω να διακόψω, η τιμή είναι δική μου και επειδή και εγώ όταν ήμουν μικρότερος βοηθήθηκα από τέτοιες παρεμβάσεις και σε επίπεδο διδασκαλίας και σε επίπεδο προσωπικό. Έτσι, έχω και το παράδειγμα του Βαγγέλη του Καϊμακάμι, ο οποίος ήταν στην Ανταρκτική ένα χρόνο πριν από μένα και μοιράστηκε τις συμβουλές του και με βοήθησε. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, να το βάλω στο προηγούμενο slide, όλοι και όλοι μας να έχουμε την καλή διάθεση να μοιραζόμαστε. Οπότε με χαρά. Ευχαριστούμε θερμά. Σημειώστε την σημερινή διάλεξη, διότι δεν είναι καθόλου απίθανο τους επόμενους μήνες να έχουμε τη χαρά να ακούσουμε μια ανακοίνωση για την υποψηφιότητά σου, δηλαδή να έχουμε την τύχη σαν χώρα να έχουμε έναν αστρονόμο. Μακάρι, σε αυτό θα χρειαστούμε την υποστήριξη της πολιτείας, αλλά ελπίζω ότι εν καιρό θα καταφέρουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι κάτι που αξίζει να βρεθεί η Ελλάδα στην καινοτομία εκεί που ανήκει, νομίζω. Είναι ευκαιρία, την έννοια ότι τόσο για τη χώρα είναι ένα asset να έχει έναν δικό της αστροναύτη, διότι είναι η μοναδική πρόσβαση, θα λέγαμε, στον τομέα του διαστήματος, καθώς ένας αστροναύτης από πίσω, όπως μας έδειξες και πριν, δεν είναι μόνο μια μονάδα, έχει μια ολόκληρη ομάδα. Αυτό βασίζεται σε μια μεγαλύτερη ερευνητική δουλειά και ούτω καθεξής. Και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω, επίσης μία τόνωση για την εθνική διαστημική βιομηχανία κάθε χώρας και στην Ελλάδα υπάρχει τέτοια βιομηχανία αρκετά ενεργή και επειδή συνήθως η συμμετοχή σε προγράμματα τέτοια είναι ανταποδοτική, πάντα η χώρα προχωράει και σε αυτό το κομμάτι. Άρα και γι' αυτό είναι σημαντικό, επειδή δεν είναι θέμα μιας μικρής ερευνητικής ομάδας, αλλά νομίζω πολύ μεγαλύτερο. Ακριβώς. Έχει και ένα συμβολισμό δηλαδή, αλλά και ένα υπόβαθρο ακόμη μεγαλύτερο. Και ας δώσουμε λίγο το λόγο στους φοιτητές που έχω δει κάποιες ερωτήσεις που έχουν διατυπώσει στο chat. Η κυρία Ιωαννίδου ρώτησε βέβαια πριν αν ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι αστροναύτες ή οι αστροναύτες κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής. Ωραία ερώτηση. Βεβαίως υπάρχει στην ομάδα υποστήριξης, υπάρχει και διατροφολόγος. Μάλιστα είναι μια εντυπωσιακή, θα έλεγα για μένα, επιστήμονας. Πάρα πολύ μεγάλο ερευνητικό έργο. Μαρτίνα Χέρ λέγεται, Γερμανίδα, και η οποία στην ουσία παρακολουθεί κατά τη διάρκεια μιας αποστολής τις ενεργειακές ανάγκες και την πρόσληψη, την ενεργειακή πρόσληψη των αστροναυτών. Αυτό ενέχει πολλές παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα κάποιες ορμονικές παραμέτρους, ανάλυση του αίματος πριν και μετά την αποστολή. Κατά τη διάρκεια της αποστολής ακόμα δεν έχουμε ανάλυση αίματος σε τροχιά. Πολύ περισσότερο δε, όπως κάναμε και στην Ανταρκτική, ένα καλωρίμετρη, μια θερμιδομέτρηση, αν είναι σωστός ο όρος στα ελληνικά, για να δούμε τον μεταβολισμό του αστροναύτη. Και από εκεί και πέρα, το πρόβλημα που έχουμε διατροφικά είναι ότι στο διάστημα έχουμε συνήθως κονσερβοποιημένο φαγητό, το οποίο πρέπει να είναι και πλούσιο σε θερμίδες, γιατί κάθε κιλό που στέλνουμε στο διάστημα έχει ένα κόστος. Αυτό δεν είναι απαραίτητα το πιο υγιεινό φαγητό. Αυτός λοιπόν είναι ένας λόγος που υπάρχει παρακολούθηση από διατροφολόγο, σε συνδυασμό με το ότι ξέρουμε ότι θα χάσουμε μυϊκή μάζα, ξέρουμε ότι θα χάσουμε οστική πυκνότητα, άρα πρέπει κάποια στοιχεία της διατροφής να προσλαμβάνονται μέσω του φαγητού αυτού σε ικανό βαθμό. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάποια συγκεκριμένη δίαιτα, αλλά για παραμέτρους ανάλογα με κάθε διατροφικό στοιχείο που παρακολουθούνται ώστε να προσλαμβάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Ευχαριστούμε πολύ. Και ακόμη μία ερώτηση. Ο κύριος Μπίλιος ρωτάει ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ιατρική επιστήμη ως προς την επικείμενη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη. Ωραία ερώτηση. Έκανα την πτυχιακή μου εργασία στο μάστερ πάνω στα πιθανά κριτήρια επιλογής για αστροναύτες που θα πάνε στον Άρη. Βεβαίως μιλάμε πάντα σε ένα βαθμό θεωρητικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει πιο πέρα από τη Σελήνη. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να πούμε τι είναι διαφορετικό, δηλαδή τι αλλάζει
για τους αστροναύτες που θα βρεθούν στον Άρη σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη ή στη Σελήνη. Πρώτον, ο προορισμός αυτός χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να φτάσουμε. Είπαμε minimum 500 μέρες, συνήθως μάλλον γύρω στις 800 με 900, αν θέλουμε να έχουμε και αρκετό χρόνο στην επιφάνεια του Άρη, αλλά και να ταιριάζουν οι τροχές των πλανητών για την επιστροφή στη Γη. Πάρα πολύ χρόνο λοιπόν, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά απαιτητικό, αλλά και επειδή αναφερθήκαμε στις νοσιακές λειτουργίες, μέσα σε 900 μέρες, εμείς μπορούμε να κάνουμε μια εκπαίδευση για να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε, να κάνουμε π.χ. μια συλλογή δεδομένων στην επιφάνεια του Άρη, αλλά αν χρειάζομαι 400 από τις 900 μέρες για να φτάσω εκεί, μπορεί να το έχω ξεχάσει. Άρα υπάρχει και μια τέτοια παράμετρος. Πώς θα επικαιροποιήσουμε την προετοιμασία των αστροναυτών σε ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι. Επειδή με ρωτήσατε τη μεγαλύτερη πρόκληση ιατρικά, η ακτινοβολία είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση. Για όσο μεγαλύτερο χρόνο φεύγουμε από την προστασία της Γης, της ατμόσφαιρας και της μαγνητόσφαιρας, τόσο μεγαλύτερη ακτινοβολία δεχόμαστε και τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο να γίνει μια έκρηξη του στέμματος του ηλίου και να έχουμε μια μεγάλη δόση ακτινοβολίας στο πλήρωμα. Αυτό ίσως να είναι το πιο ανησυχητικό. Κάτι όμως, εγώ θα βάλω τον παράγοντα του τι δεν γνωρίζουμε. Κάτι που δεν γνωρίζουμε είναι το πώς ανταποκρίνεται το σώμα, η ισορροπία, όλα αυτά, σε αλλαγές βαρύτητας. Για την ώρα έχουμε ανθρώπους που φεύγουν από 1G στη Γη, πηγαίνουν σε 0G, σε τροχιά γύρω από τη Γη, έτσι, σε έλλειψη βαρύτητας, και ξαναέρχονται σε 1G. Αν μιλάμε για μια αποστολή στον Άρη, φεύγουμε από 0G, από 1G στη Γη, συγγνώμη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είμαστε σε 0G, σε έλλειψη βαρύτητας, και μετά φτάνουμε στον Άρη, όπου υπάρχει 0,38G. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο εύκολα το μυαλό προσαρμόζεται ώστε να κάνουμε τις σωστές κινήσεις σε μερική βαρύτητα, μετά να ξαναμπούμε στο διαστημόπλιο σε 0G και μετά να ξαναρθούμε σε 1G. Οπότε υπάρχουν κάποια κενά τα οποία μπορούμε μόνο να τα προσεγγίσουμε, αν θέλετε, μέσω της έρευνας σε εξομοίωση. Αυτό θα λέγω ότι είναι κάτι που χρειάζεται περισσότερο προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διακόψω λίγο εδώ την καταγραφή.